εκπομπή παρεμβάσεις, κυρίες και κύριοι, εδώ από την Περιφερειακή Ενότητα Δράμας. Θα έχουμε τη χαρά να συνομιλήσουμε με τον πρόεδρο των υπαλλήλων της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας και Δημοτικό Σύμβουλο του Δήμου Δράμας με την Παράταξη Αυτοδιοίκηση Πολιτών, τον κύριο Στέργιο Ηλιόπουλο, να τον χαιρετήσουμε. Κύριε Ηλιόπουλε. Χαίρετε, κύριε Φιλάτε. Γενικά είμαστε σε μια περίοδο αναμονής εν ώψη τώρα της τρίτης αξιολόγησης, για να δούμε και λίγο την πολιτική σκηνή που πρέπει να κλείσει μέχρι τα Χριστούγεννα. Αυτό είναι το μήνυμα το οποίο περνάει η κυβέρνηση. Ναι, και προσπαθεί να κλείσει πολλά μέτωπα τα οποία δεν έχει κλείσει. Στην ουσία όμως να ξέρουμε ότι κάθε φορά, και ιστορικά έχει αποδειχτεί, κάθε φορά που έχουμε αξιολόγηση ο κόσμος περνάει όλο και δυσκολότερες στιγμές. Περνάνε μέτρα γιατί λένε στον κόσμο ότι δεν υπάρχει άλλος δρόμος, δεν υπάρχει άλλη εναλλακτική λύση, υπάρχει μόνο ο δρομονόδρομος, υπάρχει μόνο αυτή η πολιτική η οποία συμπιέζει τα εισοδήματα του κόσμου, υπάρχει πολιτική η οποία έχει μια υπέρμετρη φορολογία, ειδικά για τους μικρούς και μικρομεσαίους επαγγελματίες, υπάρχει η πίεση όλων των ατομικών δικαιωμάτων και δυστυχώς η κυβέρνηση έχει ακολουθήσει τον δρόμο των προηγούμενων κυβερνήσεων και γι' αυτό δεν βλέπουμε και μία διέξοδο πλέον όσον αφορά αυτό το ζήτημα. Εμείς, κύριε Φυλακτέ, ο κόσμος πλέον δεν ευελπιστεί τίποτα από αυτές τις αξιολογήσεις. Δυστυχώς έχει μάθει ότι όλα αυτά μόνο κακό μπορούν να τον επιφέρουν και αυτό μπορείτε να το καταλάβετε και εσείς είστε ένας άνθρωπος ο οποίος είναι μέσα στην κοινωνία. Καταλαβαίνετε ότι δεν υπάρχει πλέον η ελπίδα που έστω υπήρξε για κάποιο διάστημα σε αυτόν τον κόσμο ότι κάπως τα πράγματα θα αλλάξουν. Εσείς έχετε μια θέση για κοινωνικά κινήματα, για αντίδραση της κοινωνίας, για ενεργή παρουσία του κόσμου. Δεν την είδαμε, δεν τη βλέπουμε, δεν υπάρχει αυτή η αντίδραση το τελευταίο χρονικό διάστημα. Αυτό είναι απογοήτευση, αυτό είναι ότι έκλεισε ουσιαστικά κάθε ελπίδα. Ποια είναι η άποψή σας? Κοιτάξτε, όσον αφορά το ζήτημα των κινημάτων, θεωρώ ότι η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ έχει κάνει πάρα πολύ μεγάλη ζημιά στα κινήματα. Είχαν εναποθέσει και είχε εναποθέσει ο κόσμος πάρα πολλές ελπίδες στην διακυβέρνηση αυτήν, που δυστυχώς διαψεύτηκαν και είναι ένα σύνηθες φαινόμενο όταν υπάρχει μία διάψευση των ελπίδων, των προσδοκιών, ο κόσμος να υποχωρεί. Αλλά θεωρώ ότι συν το χρόνο πάλι θα αρχίσουν να λειτουργούν αυτά τα κινήματα, γιατί δεν γίνεται διαφορετικά. Θεωρούμε ότι μόνο με την αντίσταση σε αυτές τις πολιτικές θα μπορέσει ο κόσμος να βγει από αυτό το τέλμα. Από αυτό το τέλμα που τα τελευταία χρόνια τον έχει φέρει να έχει χάσει τα εισοδήματά του, να έχει φτάσει σε ένα πολύ κακό βιωτικό επίπεδο. Και δεν υπάρχει τέλος. Πρέπει να πούμε δεν υπάρχει φραγή σε όλα αυτά. Φαίνεται ότι αγριεύει το παιχνίδι. Έχουμε, κύριε Ηλιόπουλε, ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς από την 1η Ιανουαρίου. Δεδομένα μπορεί και νωρίτερα. Και φυσικά τρεις φορές την εβδομάδα και όχι μία, όπως γινόταν οι κανονικοί πληστηριασμοί. Φαίνεται δηλαδή, λέγεται ότι δεν θα προστατεύεται πλέον και η πρώτη κατοικία, θα ζήσουμε σκληρότερες καταστάσεις όπου η αντίδραση της κοινωνίας δεν μπορεί να είναι και να φέρνει αποτελέσματα. Δηλαδή με τον ηλεκτρονικό πληστηριασμό δεν μπορεί να γίνει και τίποτα αν αντιδράσεις. Κοιτάξτε, ηλεκτρονικά θα γίνονται όλα. Επειδή υπήρχε μεγάλη αντίσταση στο θέμα των πληστηριασμών και ειδικά στις μεγάλες πόλεις όπου ξεκίνησε και επειδή είδαν ότι οι πληστηριασμοί δεν προχωρούν, φρόντισαν να βρουν έναν άλλον τρόπο με τον οποίο δεν θα έχει άμεση επαφή το κίνημα στο θέμα των πληστηριασμών. Αλλά θεωρώ ότι και εκεί σιγά σιγά το κίνημα μεγαλώνει. Αν θα δεις κάποια στιγμή κάποιον συμπολίτη σου που θα χάνει το σπίτι του και γνωρίζει ότι αυτός ο άνθρωπος είναι ένας άνθρωπος τον οποίο τον έχει χτυπήσει, τον έχουν χτυπήσει τα μνημόνια, τον έχουν χτυπήσει αυτές τις πολιτικές και ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος όντως δεν έπρεπε να χάσει το σπίτι του, θεωρώ ότι θα βρει και άλλους τρόπους το κίνημα να αντιδράσει. Δεν θα αφήσει να μπει κάποιος μέσα στο σπίτι του από κάποια τράπεζα ή οποιοδήποτε άλλο να του πάρει το σπίτι. Βρίσκουν τρόπους. Αν θέλουν δηλαδή να πετύχουν τις πολιτικές τους, βρίσκουν τρόπους. Τρόπους όμως να βοηθήσουν το εισόδημα των απλών πολιτών δυστυχώς δεν έχουν βρει. Και δείχνουν με αυτόν τον τρόπο προς τα που είναι προσανατολισμένοι. Και μιλάω για όλες τις κυβερνήσεις διαχρονικά, οι οποίες έχουν ξεκινήσει από την ημέρα των μνημονίων από το 2010 μέχρι και σήμερα. Μην τα ρίχνουμε όλα και στο Τσίπρα, λέτε, γιατί τώρα πάει να περάσει περίπου ότι
Αυτό ήταν ο λετήρας της κατάστασης. Κοιτάξτε, το τελευταίο μνημόνιο, από ό,τι θυμάστε, το υπογράψανε σύσσωμες οι πολιτικές παρατάξεις μέσα, μέσα στη Βουλή. Και ο ρόλος της Νέας Δημοκρατίας και ο ρόλος της DC, ΠΑΣΟΚ και ο ρόλος του Ποταμιού ήταν ότι εμείς ψηφίζουμε το τρίτο μνημόνιο. Άρα είναι όλοι συνυπεύθυνοι αυτής της πολιτικής. Δεν πρέπει να τα ξεχωρίζουμε αυτά τα πράγματα. Δεν πρέπει να ξεχνάμε τι έχει γίνει από το 2010 μέχρι το 2020. Λέτε ψήφισαν το μνημόνιο, τώρα το τι έγινε με τους εφαρμοστικούς είναι άλλο θέμα, αλλά το μνημόνιο είναι η απαρχή. Θεωρώ για να υπάρξουν... ότι αυτά που λέει και ειδικά ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης είναι κροκοδίλια δάκρυα. Αυτός αυτή τη στιγμή στεναχωριέται γιατί δεν εφαρμόζει ο ίδιος αυτή την πολιτική και δεν εφαρμόζει κάποιος άλλος. Αυτό είναι το πρόβλημα του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης και γι' αυτό δεν μπορεί να βρει και έρισμα στην κοινωνία. Αυτό είναι το πρόβλημά του. Ότι λέει: εγώ θα έρθω και θα εφαρμόσω αυτή την πολιτική πιο σκληρά. Δεν τάσετε υπέρ, ας πούμε, το να βγει και να πει ότι αυτή τη στιγμή τα παιδιά μας παίρνουν 300-400 ευρώ μισθό. Δεν λέει ότι θα αυξήσετε τους μισθούς, αλλά λέει ότι εγώ θα κόψω από τις δαπάνες. Αυτό είναι το πρόβλημά του. Είναι ταγμένο σε μια νεοφιλελεύθερη πολιτική και αυτή την πολιτική εμείς πολεμάμε. Δεν μας νοιάζει ποιος εφαρμόζει αυτή την πολιτική. Πολεμάμε τη συγκεκριμένη πολιτική. Για πέστε μου τώρα, λέτε νεοφιλελεύθερη, φιλελεύθερη πολιτική. Την ίδια ώρα λέγεται, κύριε Ηλιόπουλε, ότι δεν υπάρχει μια εναλλακτική πρόταση. Δηλαδή, όλο αυτό το εφιαλτικό τοπίο θα μπορούσε ίσως να αλλάξει. Δεν φαίνεται όμως κάτι το οποίο θα ήταν τεκμηριωμένα άμεσα εφαρμόσιμο. Όχι με σκισίματα μνημονίων ή με κατάργησή τους με ένα νόμο, αλλά κάτι το οποίο είναι ρεαλιστικό και να είναι και λογικό. Δεν υπάρχει μέχρι στιγμής κανένα κόμμα, ακόμη για αυτά τα λεγόμενα αντιμνημονιακά, δεν έχει εφαρμίσει μια τέτοια ολοκληρωμένη πρόταση. Κοιτάξτε, όταν πας σε αυτές τις περιπτώσεις να φτιασιδώσεις ένα κτίριο το οποίο είναι έτοιμο να πέσει και το κτίριο που είναι έτοιμο να πέσει είναι αυτή τη στιγμή η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν πρόκειται να πετύχεις τίποτε. Δυστυχώς οι πολιτικές, ακόμα και αυτές που είπαν ότι θα εφαρμόσουν κάποια κόμματα τα οποία αντισταθήκαν στην αρχή στα μνημόνια, είναι του φιασιδώματος της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή η πολιτική θέλει ανατροπή, κύριε Φύλακτε. Ανατροπή στη θέμελη. Δεν λέμε να μην υπάρχει συνεργασία των λαών και ειδικά συνεργασία των λαών της Ευρώπης, γιατί μέσα από τη συνεργασία υπάρχει και η ειρήνη, υπάρχει και η ευημερία των λαών, αλλά δεν μπορούμε να συνεχίσουμε αυτή την πολιτική. Άρα πρέπει να σταματήσουν τα φιασιδώματα. Αυτό που λένε ρεφορμισμός, δηλαδή το διορθώνω τα πράγματα που... Ήπιες προσαρμογές, να το πούμε έτσι. Θέλει η θέμελα και αυτή τη στιγμή πρέπει να πάρουν απόφαση οι πολιτικοί της Ευρώπης ότι κύριοι, πού χρωστάμε. Γιατί τα χρωστάμε, σε ποιον τα χρωστάμε. Αυτή τη στιγμή πραγματικά πρέπει να υπάρχει μία αφαίρεση των βαρών από τους λαούς της Ευρώπης. Συνολικά μιλάω για τους λαούς της Ευρώπης, δεν μιλάω μόνο για την Ελλάδα. Που αντιμετωπίζουν όλοι μικρό ή μεγαλύτερο μία πρόβλημα. Μία συσάχθεια ειδικά για τον κόσμο των απλών. Και κάποια στιγμή θα πρέπει να δούμε με ποιο τρόπο γίνεται η παραγωγή όλων αυτών των πραγμάτων μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τι ακριβώς θέλουμε από αυτή την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί αυτή τη στιγμή η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει καταντήσει μία ένωση στην οποία όλοι υπηρετούμε τα γερμανικά συμφέροντα. Δηλαδή υπάρχει μία επικράτηση της γερμανικής πολιτικής η οποία δημιουργεί τα προβλήματα ειδικά στις χώρες. Για πέστε μου όμως τώρα, δεν σας προβληματίζει το ότι πραγματικά υπάρχει ένας ευρωσκεπτικισμός ευρύτερος σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά αυτό στείνει στην άκρα δεξιά και στη Γερμανία και στην Γαλλία και στην Ολλανδία, την Αυστρία, ακόμη και την Ελλάδα. Δεν σας προβληματίζει αυτό το γεγονός. Γιατί και αυτοί δηλώνουν ενάντια στην Ευρώπη τις ολιγαρχίες, ενάντια στα μονοπόλια, ενάντια στις πολιτικές οι οποίες δυναστεύουν τους λαούς. Κοιτάξτε, είναι διαφορετική η θεώρηση δικιά μας από τους ακροδεξίους. Η ακροδεξία είναι του δεκανίκη του συστήματος, κύριε Φυλακτή. Η ακροδεξία αυτή τη στιγμή, αν δείτε μέσα στην Ελληνική Βουλή του τι έχουν ψηφίσει όλα τα μέτρα τα οποία βοηθούν εφοπλιστές και μεγάλο κεφάλαιο. Είναι διαφορετική η λογική. Δεν θα μπούμε στην ίδια λογική με αυτούς. Και τα αποτελέσματα των φιλελεύθερων πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η άνοδος αυτών των ακροδεξιών κομμάτων. Αυτό είναι. Η δικιά τους. Το δικό τους δημιούργημα είναι το σπάσιμο του αυγού του φιδιού. Δεν είναι το δικό μας δημιούργημα που λέμε ότι αυτή η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει από συθέμελα να αλλάξει. Να αλλάξει πολιτικές. Βλέπουμε και την τοπική αυτοδιοίκηση, η οποία παλιά θα είχε έναν τέτοιο ρόλο, θα έλεγα έτσι, να βγάλει την κοινωνία στους δρόμους, να ζητήσει από την κοινωνία να αντισταθεί, να ζητήσει από την κοινωνία πολιτικές που να βελτιώσουν τη ζωή του.
να γίνεται περίπου, το είδαμε και από τις δηλώσεις του κυρίου Παυλόπουλου, να γίνεται ένα, θα το χαρακτήριζε έτσι, δεκανίκι, που δίνει φάρμακα, που δίνει τρόφιμα, που δίνει ρύζια και μακαρόνια στους πολίτες. Λένε δηλαδή ευχαριστούμε τους Δήμους γιατί εφαρμόζουν αυτά τα μέτρα, θετικό σίγουρα. Θα περιμένατε εσείς έναν άλλο ρόλο από την τοπική αυτοδιοίκηση, από το να είναι ουσιαστικά ο φιλάνθρωπος αυτήν την χρονική συγκυρία? Βολεύει πάρα πολύ στους δημάρχους να ακολουθούν αυτές τις πολιτικές, να είναι αυτοί που εφαρμόζουν, ας πούμε, τη διαχείριση του προγράμματος του ΤΕΒΑ, που δίνει χρήματα σε κάποιους συνανθρώπους μας οι οποίοι είναι στην ανέχεια. Και όλο και λιγότεροι παίρνουν αυτή την βοήθεια. Γιατί με αυτούς δημιουργούν και τη λεγόμενη εκλογική πελατεία. Λένε, κοίταξε, εγώ σε φροντίζω, σου δίνω ένα κιλό τυρί, ένα κιλό κιμά κτλ. Και τελειώνουμε εκεί πέρα. Τους βοηθάει πάρα πολύ. Γιατί όταν θα έρθει η ώρα και η στιγμή της ψήφου, θα του το χτυπήσουν αυτό το απλού του ανθρώπου. Κοίταξε, εγώ σε βοηθάω στα χρόνια της κρίσης. Δεν είναι όμως αυτή η λογική. Η λογική μιας τοπικής αυτοδιοίκησης ενός δημοτικού συμβουλίου θα πρέπει να καταδείξει και να δείξει τα προβλήματα τα οποία έχουν φέρει τον κόσμο σε αυτή την ανέχεια. Και δεν θα πρέπει να ανέχεται κανένας δήμαρχος και κανένα δημοτικό συμβούλιο ότι κάθε χρόνο υπάρχει μείωση των ΚΑΠ και για τους ΟΤΑΛΦΑ βαθμού και για τους ΟΤΑΒΙΤΑ βαθμού. Θα έχουμε μείωση των ΚΑΠ από τα 5,2 δις στα 3,8. Πώς θα γίνει η διαχείριση, πώς θα είναι κοντά ο κάθε Δήμος και η κάθε περιφέρεια από την επόμενη χρονιά στους συνανθρώπους μας που έχουν ανάγκη. Άρα αν δεν βγεις συγκρουσιακά απέναντι σε κάθε κυβέρνηση η οποία εφαρμόζει αυτές τις πολιτικές, δεν πρέπει να κερδίσεις τίποτε. Και η ΚΕΔ, ενώ παλιά ήταν κάτι το ισχυρό και είχε δημάρχους ισχυρούς και με μεγάλη... Η ΚΕΔ κυρίως. Και τώρα είναι η ΚΕΔ και είχε δημάρχους ισχυρούς οι οποίοι πολεμούσαν και κερδίζαν πράγματα. Δυστυχώς αυτή τη στιγμή με ένα επικεφαλής, ο οποίος είναι ένα άτομο το οποίο προσπαθεί να αναδειχθεί μόνο για ίδιο όφελός του, και μιλάω για τον Πατούλη, κυνηγάει πράγματα τα οποία δεν θα έχουν καμία απόδοση για τον κόσμο. Το λέμε. Οι δήμαρχοι αυτή. Άγονες στιγμή... αντιπαραθέσεις, λέτε, όχι επί της ουσίας. Δεν βγαίνουν να πούν δηλαδή αλλάξτε πολιτική στην οικονομία. Οι δήμαρχοι αυτή τη στιγμή. Λένε αλλάξτε τον εκλογικό νόμο, ας πούμε. Οι δήμαρχοι και τα δημοτικά συμβούλια αυτή τη στιγμή είναι κατώτεροι των περιστάσεων. Ενώ θα έπρεπε να είναι δίπλα στο λαό. Εκτός από ορισμένες φωτεινές εξαιρέσεις που υπάρχουν μέσα στην ελληνική επικράτεια, δυστυχώς οι υπόλοιποι δήμαρχοι και τα δημοτικά συμβούλια είναι το δεξί χέρι της κυβερνητικής πολιτικής σε τοπικό επίπεδο. Αναφερόμαστε φυσικά στην τοπική αυτοδιοίκηση, η οποία είναι σε μια άλλη πραγματικότητα. Εσείς είστε για 3 χρόνια, είστε στον 4ο χρόνο δημοτικός σύμβουλος. Τα περιμένατε λίγο τα πράγματα να είναι πιο, θα το χαρακτήριζε έτσι, πιο ριζοσπαστικά, πιο ουσιαστικά μέσα στο Δήμο, στο Δημοτικό Συμβούλιο. Να ζητάτε δηλαδή για κάτι που να αφορά και λίγο παραπάνω την κοινωνία. Ήθελα και αυτό έλπιζα και αυτό που ζήτησα τα τόσα και τα 3 χρόνια και με τις προτάσεις οι οποίες γίνανε, να γίνουμε αυτό που λέει ο αυτοδιοίκηση. Δυστυχώς αυτό που κάνουμε τώρα είναι αυτό που είπα προηγουμένως, είναι μια διοίκηση των τοπικών πραγμάτων. Συμφωνείτε με τον κύριο Στεφανίδη δηλαδή που το λέει αυτό? Δεν διαφωνούσαμε ποτέ. Με μια διοίκηση η οποία σου λέει τόσα έχεις, με τόσα θα ζήσεις, μέχρι να σβήσει και η τοπική αυτοδιοίκηση. Δεν έχει γίνει κάτι ουσιαστικό. Από τα 70-80 θέματα που έχουμε κάθε φορά στο Δημοτικό Συμβούλιο, τα 60 είναι περίπου πράγματα τα οποία είναι απλά διοικητικές ενέργειες, θα μπορούσαν να γίνουν κάλλιστα και από τους παράγοντες, τους υπηρεσιακούς, και δεν έχουμε βγάλει κάτι ουσιαστικό. Δυστυχώς δεν μπορούμε να βοηθήσουμε έτσι την τοπική κοινωνία, δεν μπορούμε να δώσουμε ένα όρεμα στην τοπική κοινωνία, γιατί υπάρχει η έλλειψη των χρημάτων και υπάρχει και αυτή η εποπτεία, η οποία δεν είναι εποπτεία νομιμότητας, είναι εποπτεία σκοπιμότητας. Δηλαδή, αν θελήσουμε εμείς σαν τοπική κοινωνία να πάρουμε μια απόφαση και να πούμε, ρε παιδί μου, εμείς θα θέλουμε να κάνουμε αυτό το έργο, δυστυχώς, έτσι όπως έχουν γίνει τα πράγματα, πολλές φορές αυτό το έργο κόβεται για λόγους σκοπιμότητας από την κεντρική κυβέρνηση. Δηλαδή, ουσιαστικά η αυτοδιοίκηση υπολείπεται. Δεν μπορεί να ακολουθήσει πλέον τις οδηγίες. Εδώ μια κυβέρνηση παίρνει οδηγίες. Φανταστείτε τι γίνεται και με την αυτοδιοίκηση. Όπου
Υπάρχουν κάποιες επιτροπές όμως, κύριε Ηλιόπουλε. Εσείς ήταν και με τον Καλλικράτη υπέρ, να λέμε και τα θετικά, το ότι υπάρχει επιτροπή διαβούλευσης, το ότι υπάρχει. Εγώ δεν ήμουν ποτέ υπέρ του Καλλικράτη. Υπάρχουν κάποια στοιχεία μέσα στον Καλλικράτη. Αυτά λειτουργούν, δηλαδή η επιτροπή διαβούλευσης του Δήμου λειτουργεί, ας πούμε. Ή είναι μια επιτροπή που πρέπει να γίνει, κάτι σαν τον απολογισμό δηλαδή. Και γίνεται μια φορά το χρόνο μια επιτροπή διαβούλευσης και συζητάει 10 λεπτά. Κοιτάξτε, λειτουργούν αυτά τα όργανα. Εμείς είχαμε μιλήσει για κατάργηση του Καλλικράτη, γιατί θεωρούμε ότι ήταν η πλατφόρμα πάνω στην οποία χτίστηκαν όλα τα μνημονιακά μέτρα. Ουσιαστικά ήταν μια οδηγία για να εφαρμοστεί, για να εφαρμοστεί το μνημόνιο. Είναι εφαρμογή των μνημονίων στην τοπική αυτοδιοίκηση. Δόθηκαν πολλές αρμοδιότητες χωρίς πόρους. Μέσα από τον Καλλικράτη, λέμε ακόμα και αυτούς τους καλλικρατικούς. Περιπίνει τον δήμαρχο της Δράμας, ο οποίος έλεγε ότι η Καλλικράτη είναι εντάξει, δεν έχει αντίσταση πάνω σε αυτό το θέμα. Υπάρχουν κάποια σημεία τα οποία ο ίδιος θα έπρεπε να τα λειτουργήσει. Φερρυπίν την Επιτροπή Διαβούλευσης, που μπορεί να μην έχει αποφασιστικό ρόλο, αλλά είναι μια διαβούλευση με την τοπική κοινωνία. Αν ήθελε σαν δήμαρχος αυτή την Επιτροπή Διαβούλευσης να την δουλεύσεις, να φέρεις μέσα τα διάφορα όργανα αυτού του Δήμου, να φέρεις τους συλλόγους, να φέρεις το ΤΕΕ, να φέρεις τον οποιοδήποτε άνθρωπο έχει ρόλο μέσα σε αυτή την κοινωνία, θα μπορούσε να πεις, κύριε, ό,τι αποφασίσουμε εδώ, εγώ θα το εφαρμόσω. Δεν το έχει κάνει. Δεν έχει κάνει ούτε το τοπικό. Δεν γίνονται ποτέ αυτές οι επιτροπές διαβούλευσης. Επίσης, να σας αναφέρω κάτι άλλο, το οποίο είναι στα όρια της γελιότητας. Έχουμε την Περιφερειακή Ένωση Δήμων, κύριε Φυλακτή, η οποία κανονικά υπέδ, στην οποία είναι πρόεδρος ο Δήμαρχος Αλεξανδρόπολης, ο κ. Λαμπάκης, η οποία λέει βάσει του Καλλικράτη ότι κάθε χρόνο θα έπρεπε να γίνεται μια ετήσια γενική συνέλευση. Δεν έχει γίνει ετήσια γενική συνέλευση. Έχουν περάσει 3 χρόνια και βρίσκω εγώ μια μέρα τον κύριο Λαμπάκη στην Αθήνα, στο μετρό της Ομόνιας. Και του λέω, Δήμαρχε, πρέπει να κάνεις ετήσια γενική συνέλευση. Έχουν περάσει 3 χρόνια. 3 έπρεπε να έχεις κάνει μέχρι τώρα. Και βάσει αυτής της συνομιλίας που κάναμε, ενώ είχα στείλει έγγραφο στην ΠΕΔ ότι θα πρέπει να γίνει αυτή η γενική συνέλευση, να υπάρχει μια συνένωση στο Δήμο, να δούμε τα προβλήματα εδώ της περιοχής, έγινε αυτή. Έγινε οποία, πριν λίγες μέρες. Στην οποία όμως ακυρώθηκε, κύριε Φυλακτέ, γιατί δεν υπήρχε η απαραίτητη απαρτία. Και το κατήγγειλα αυτό εκεί πέρα μέσα. Ακυρώθηκε κοινή συνεδρίαση. Συζητούσα για τη Σαμοθράκη, για τέτοια θέματα. Ακυρώθηκε κοινή συνεδρίαση, στην οποία μας φέραν έναν απολογισμό οικονομικό 3 ετών, ο οποίος ούτε σε παιδιά νηπιαγωγείου δίνεται. Προσπάθησα να περάσουμε κάποια πράγματα με πολιτική απόφαση. Έκανα μία πρόταση ότι θα πρέπει να βγούμε δυναμικά. Και εδώ είναι η πολιτική άποψη των δημάρχων της περιοχής. Εναντίον των ιδιωτικοποιήσεων των λιμανιών Καβάλας Αλεξανδρούπολης και των αεροδρομίων Καβάλας Αλεξανδρούπολης, να μιλήσουμε για το πρόβλημα της σιδηροδρομικής Εγνατίας, να βγούμε σαν ένα πολιτικό όργανο και να πούμε ως εδώ και μη παρέκει για να την Ανατολική Μακεδονία Θράκη, και όλοι σφυρίζανε διάφορα. Οι δήμαρχοι αυτής της περιοχής είναι πολύ μικρότεροι, εκτός από μερικές εξαιρέσεις, και ευτυχώς μια εξαίρεση υπάρχει και στο νομό Δράμας. Υπάρχει και στο νομό Δράμας. Εκτός από μία εξαίρεση που υπάρχει και στο νομό Δράμας. Θα μας πείτε την εξαίρεση τουλάχιστον. Εγώ θα σας πω. Ο μόνος εκείνη τη στιγμή που σηκώθηκε και είπε ότι θα έπρεπε να βγάλουμε μία πολιτική απόφαση ήταν ο Δήμαρχος Προστάνης, ο κύριος Λίσελης. Όλοι οι άλλοι σφυρίζαν αδιάφορα. Που δεν φοβάται να λέει ότι τα θέματα είναι και πολιτικά. Δεν μπορεί να είναι πολιτικά. Να ζητάμε τραλαλά, τραλαλό, ας το πούμε. Κύριε Φυλακτέ, συζητούσαμε εκεί πέρα μέσα και ήταν να τελειώσουμε γρήγορα για να σηκωθούμε να φάμε. Αν είναι δυνατόν. Όργανο πολιτικό που θα πάρει μια απόφαση και θα κατεβεί κάτω για το σύνολο της περιφέρειας. Δηλαδή, υπάρχει και η περιφερειακή συνείδηση. Είστε υπάλληλος και γνωρίζετε από την περιφερειακή συγκρότηση και οι περιφερειακοί υπάλληλοι, οι υπάλληλοι της περιφέρειας έχουν μια περιφερειακή λογική. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα, ξέρετε. Όσο απομακρύνεται η εξουσία από κοντά από τον κόσμο, τόσο πιο μακρινή του φαίνεται, κύριε Φυλακτέ. Πώς να έχεις περιφερειακή συνείδηση όταν Φερρυπίν για τα σχέδια βιώσιμης αστικής ανάπτυξης υπήρχε ανταγωνισμός μεταξύ των Δήμων. Δηλαδή, ο θάνατός σου, η ζωή μου. Όταν κυνηγούσες με προτάσεις, δηλαδή, πώς να αποκτήσεις περιφερειακή συνείδηση. Πώς να αποκτήσεις και συνείδηση και σαν κράτος. Δηλαδή, να πεις ότι εγώ θα αποφασίσω να κάνω ένα μεγάλο έργο και όχι ένα μικρό έργο. Δυστυχώς, τα χρόνια, ειδικά αυτά εδώ, ενώ θα έπρεπε να ξεφυτρώσουν δυνάμεις πιο ριζοσπαστικές και δυνατές και να βάλουν μπροστά
το συλλογικό συμφέρον και όχι το ατομικό συμφέρον, δυστυχώς αυτόν τον καιρό όλοι προσπαθούν να κερδίσουν ακόμα και από αυτά τα λίγα που υπάρχουν. Για πέστε μου τώρα, επειδή φέρατε κάτι για τη σιδηροδρομική εγνατία, τι ακριβώς εννοείτε? Κοιτάξτε, κύριε Φυλακτή, θα πρέπει να πάρουμε απόφαση σαν κράτος ότι τα πράγματα εξελίσσονται. Γιατί έχω δει μερικούς συντοπίτες μας εδώ και πνέουν μένα εναντίον της λεγόμενης σιδηροδρομικής εγνατίας, η οποία θα ενώσει Θεσσαλονίκη με Ξάνθη κτλ. Και με Καβάλα, λιμάνι Καβάλας. Μπράβο. Μακάρι να είχαμε και εδώ λιμάνι. Η οποία μας βγάζει στην ουσία έξω από το σιδηροδρομικό χάρτη. Αν θέλουμε να τα δούμε τα πράγματα συλλογικά και σε ένα κράτος που πρέπει να προοδεύσει, δεν πρέπει να λέμε όχι στην νέα τεχνολογία. Δεν πρέπει να λέμε αυτό το πράγμα. Θα πρέπει να βρούμε έναν τρόπο όμως ώστε να καλύψουμε τον ομοδρά μας σε μια τέτοια περίπτωση και να μην το βγάλουμε έξω από όλο το δίκτυο. Αλλά δεν θα πρέπει να πούμε όχι. Δεν μπορούμε να φέρουμε τύχη, λέτε. Μπράβο. Δεν μπορούμε να πούμε ότι από αύριο το πρωί κάνουμε το τείχος του Βερολίνου, ας πούμε, στη Δράμα και λέμε δεν θέλουμε τίποτε έξω από τη Δράμα να φεύγει. Είναι νομοτέλεια ότι όπου υπάρχει λιμάνι υπάρχει και σιδηρόδρομος. Από την άλλη όμως, δεν θα πρέπει και αυτοί οι κάτοικοι αυτού του νομού να είναι πάντοτε παραπεταμένοι. Η σύνδεση με την σιδηροδρομική ενδεχομένως εγνατία θα πρέπει να γίνει με κάποιο τρόπο. Θα πρέπει να γίνει σύνδεση μέσω Δράμας Καβάλας, θα πρέπει να γίνει σύνδεση μέσω της Νέας Ζύχνης που υπάρχουν προτάσεις. Υπάρχουν προτάσεις. Από την άλλη, δεν θα πρέπει να λέμε όμως όχι σε ένα έργο που γίνεται. Το έργο όμως αυτό που θα γίνει, τι νους ωφέλεια θα είναι, με ποιανού χρήματα θα γίνει, ποιος θα το εκμεταλλευτεί. Ναι, εσείς τώρα το πάτε πιο πέρα. Έχετε δίκιο όμως σε κάτι που λέτε. Ότι θα έπρεπε να είναι θέμα συζήτηση στη Δράμα και η σύνδεση με την εγνατία η οδική και κυρίως η σιδηροδρομική, γιατί το έργο αυτό είναι δεδομένο ότι κάποια στιγμή θα γίνει. Μα πρέπει να γίνει. Όχι, και θα γίνει. Είναι διακρατική συμφωνία. Είναι πολύ δύσκολο να μην γίνει. Ναι, αλλά λέω όμως αυτό το έργο, ενώ στην ουσία θα γίνει με χρήματα τα οποία πάλι θα τα χρεωθεί ο ελληνικός λαός, γιατί να συνδέει κάποια λιμάνια τα οποία θα τα εκμεταλλεύονται κάποιοι ιδιώτες? Γιατί να συνδέεται με κάποια αεροδρόμια τα οποία θα τα εκμεταλλεύονται? Θα είναι προς όφελος του λαού, λέτε. Γιατί τα αεροδρόμια δοθήκανε στη Φράπορ και η Φράπορ δεν έχει χρήματα αυτή τη στιγμή να πληρώσει το αντίτιμο και ζητάει και δάνειο από το ελληνικό δημόσιο? Γιατί πάντοτε ο απλός λαός να πληρώνει για να εκμεταλλεύονται μερικοί για ορισμένα χρόνια να βγάζουν το κέρδος και μετά να πετάνε τα αποφάγια τους και να τα ξαναπαίνει πάλι το δημόσιο, να τα φτιάχνει και να τα ξαναδίνει πάλι σε ιδιώτες? Κάποια στιγμή δεν πρέπει να δούμε το δημόσιο συμφέρον από το ιδιωτικό συμφέρον και να πάψουν να μας μιλάνε για ανάπτυξη και η κυβέρνηση τώρα και ο κύριος Μητσοτάκης ο οποίος έρχεται. Ανάπτυξη για ποιον και για ποιους? Κάνατε και πρόβλεψη από όσο είδα ότι έρχεται ο κύριος Μητσοτάκης. Κοιτάξτε. Έτσι όπως κάνει μπορεί να μην έρθει και καθόλου. Γιατί ο κόσμος πλέον καταλαβαίνει. Σε λίγο δεν ξέρω αν θα θέλει κανένας να κυβερνήσει, κύριε Ηλιόπουλε. Γιατί εκεί που έφτασε η χώρα μπορεί σε λίγο καιρό να μην θέλει κανένας να κυβερνήσει. Μην προειδευόμαστε, κύριε Φυλακτέ. Σε ό,τι κατάσταση και να είναι η χώρα, αυτοί θέλουν να κυβερνήσουν. Και θέλουν να κυβερνήσουν. Είναι αρρώστια. Εξυπηρετούν... Όχι, δεν είναι αρρώστια. Εξυπηρετούν δικά τους συμφέροντα, κύριε Φυλακτέ. Δεν θα ξεχάσουμε ποιος ήταν ο ρόλος του κυρίου Μητσοτάκη τα τελευταία χρόνια όσον αφορά τη διασύνδεσή τους με ορισμένα οικονομικά συμφέροντα. Κάποιος είναι στη Γερμανία αυτή τη στιγμή που έφυγε μία νύχτα. Πώς έφυγε, θυμάστε με ποιανού υπογραφή έφυγε και τον ψάχνουμε να το βρούμε. Χριστοφοράκος, με τις Ζήμες. Αυτά δεν τα ξεχνάμε. Επειδή αυτοί δεν πάνε καλά, δεν σημαίνει ότι θα δώσουμε ακάθιση αμαρτιών σε αυτό που κάναμε πριν από λίγα χρόνια. Επανερχόμενοι και πάλι στα θέματα που αφορούν την ανάπτυξη, εδώ τώρα με την ατόνισε λίγο η τελευταία συζήτηση για τους οδικούς άξονες, δεν ξέρω. Μάλλον το θέμα πάει για το αναπτυξιακό συνέδριο της περιφέρειας που θα γίνει τον Νοέμβριο, όπου φέρεται οι φορείς να φέρνουν στον Πρωθυπουργό την πρόταση για σύνδεση της Δράμας με την Εγνατία, η μοναδική πόλη μαζί με τα Γιάννητσά, που δεν έχουν σύνδεση με την Εγνατία Οδό. Είναι επίσης ένα αρνητικό ρεκόρ, κύριε Λιόπουλε. Δεν ξέρω τι φταίει που πραγματικά βιώνει ο τόπος ένα θαύμα. Το να μην έχει σύνδεση, η μοναδική πρωτεύουσα που δεν έχει σύνδεση με την Εγνατία. Ναι, θεωρώ ότι δεν έχουμε ιεραρχήσει τα προβλήματα στον νομό. Και εδώ φταίνε πάλι οι πολιτικοί παράγοντες που περάσαν διαχρονικά μέσα από οι δραμάρχες που λένε πολύ. Δεν μπορώ να τους ονομάσω, ίσως να τους ονομάσετε εσείς έτσι, ότι έτσι δεν υπήρχε η ιεράρχηση των τι ζητάμε και τι κυνηγάμε πρώτα. Δεν έπρεπε να αφαιθεί η πόλη σε αυτό το ζήτημα τόσο πίσω. Και δεν μιλάω για θέμα ανάπτυξης κτλ. Μιλάω για τις ανθρώπινες ζωές, το έχω ξανατονίσει.
Η διαδρομή δράμας μέχρι την Αμφίπολη είναι γεμάτη από κλεισάκια. Αυτά τα κλεισάκια είναι ανθρώπινες ζωές. Εγώ μια ανθρώπινη ζωή σε σχέση με το αν περνάνε τα φορτηγά με τα μάρμαρα, δεν μπορώ να τη συγκρίνω. Και δεν πρέπει να τη συγκρίνουμε και σαν κοινωνία. Σε αυτή την κοινωνία δεν θα πρέπει να μιλάμε μόνο από πλευράς χρημάτων. Είναι έπονται αυτά τα πράγματα. Θεωρώ ότι φταίνε σε αυτή την περίπτωση όλοι. Και γι' αυτό η δική μας πρόταση ήταν ότι ξεκινήστε να δούμε ποιο είναι πιο όριμο. Αυτή τη στιγμή λένε μελετητικά είναι πιο όριμο το έργο προς την Αμφίπολη. Ξεκινήστε προς τα εκεί και να δούμε μετά και τον Ε61 και τον Ε81 και τον Ε101. Ξεκινήστε. Γιατί αν δεν ξεκινήσεις κάτι, δεν πρόκειται να τελειώσει για ποτέ. Για πέστε μου τώρα, επειδή κάνετε και μελέτες εσείς προσωπικά, αυτό το ότι άλλα λέει η Βουλή και η Εγνατία στις ερωτήσεις των βουλευτών, ότι πιο όριμο είναι το κομμάτι προς Καβάλα. Άλλα λένε, εδώ στην περιφερειακή ενότητα λέγονται άλλα πράγματα όταν γίνονται συσκέψεις. Δεν είναι λίγο οξύμορο ακόμη και μελετητές να διαφωνούν για το ποιο κομμάτι έχει ετοιμότητα στις μελέτες? Κοιτάξτε, είναι λίγο τρελά πράγματα αυτά. Αυτό που σας λέω τώρα είναι από μία έρευνα που κάναμε. Εγώ δεν περιμένω την απάντηση της Βουλής κτλ. Έχει γίνει μία ενημέρωση εδώ από τις δικές μας υπηρεσίες. Έχουμε μιλήσει με Εγνατία, ιστορίες κτλ. Όντως, μελετητικά πιο όριμο είναι το κομμάτι προς Αμφίπολη. Προς Αμφίπολη. Μελετητικά, έτσι. Δεν το συζητάμε. Έχει προχωρήσει πιο πολύ. Από εκεί και πέρα. Έπρεπε και εμείς να διαλέξουμε ποια διέξοδο θα έχουμε. Κάποια στιγμή έπρεπε να τη διαλέξουμε. Εσείς είπατε ότι αυτό το κομμάτι είναι πιο σημαντικό. Ναι, θεωρούμε ότι αυτή τη στιγμή, εφόσον είναι πιο έτοιμο, να προχωρήσουμε προς τα εκεί. Δεν μπορούμε. Βλέπετε να γίνεται κάτι τώρα, γιατί είναι δύσκολη συγκυρία, όπως και να τη δούμε. Πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, δηλαδή στις καλένδες, ευρωπαϊκό πρόγραμμα. Βλέπετε να γίνεται κάτι εσείς, να τρέχει αυτή η ιστορία? Κοιτάξτε, κύριε Φελακά, είναι όλα θέμα πιέσεων. Και δυστυχώς ακόμα και εδώ και σημερινή τοπική αρχή, είτε περιφέρεια, είτε Δήμος Δράμας, είτε υπόλοιποι Δήμοι, δεν θέλουν να βγάλουν τον κόσμο στον δρόμο. Αλλά θέλουν όλες οι συναντήσεις να γίνουν σε κλειστά γραφεία και να πούν μετά κατόπιν ενεργειών. Όπως έχουμε ξεσηκωθεί πολλές φορές για άλλα πράγματα και μάλιστα υποδιέστερα, μπορούμε να ξεσηκωθούμε και γι' αυτό. Και η πρόταση δική μας ήταν ανέκαθεν ότι μπορούμε να δημιουργήσουμε τέτοιες προϋποθέσεις μέσα στη δραμηνή κοινωνία που να κατέβουμε κάτω 2.000 και 3.000 κόσμος και να μείνουμε και να στηθούμε μπροστά στα Υπουργεία. Να δημιουργήσουμε το λεγόμενο κίνημα το οποίο θα ζητήσει αυτή τη στιγμή τη διασύνδεση της δράμας με την Εγνατία. Να το ακούσουν, λέτε. Δεν το θέλουν. Θετικό το γεγονός ότι και ο κύριος Μητσοτάκης αναφέρθηκε και μάλιστα στην ομιλία του. Και η κυρία Γεννηματά σε συνέντευξή της στο Σταρ είπε το ίδιο πράγμα. Δηλαδή, αν μη τι άλλο, κύριε Ηλιόπουλε, το μόνο που βλέπω εγώ τουλάχιστον είναι ότι το μάθαν οι πολιτικοί αρχηγοί το πρόβλημα. Κοιτάξτε, κύριε. Ξέρετε, σημαντικό είναι, γιατί μέχρι τώρα αμφιβάλλω αν το ξέραν κιόλας. Κοιτάξτε, κύριε Φέρμα. Ο κύριος Μητσοτάκης και η κυρία Φόφη Γεννηματά δεν έχουν προέλθει από παρθενογένεση. Αυτά τα προβλήματα τα ξέραν. Οι υπουργοί κάνανε και σε κυβερνήσεις και μάλιστα οι υπουργοί υψηλά ιστάμενοι. Έχουν στελέχη εδώ πέρα μέσα στην τοπική κοινωνία τα οποία τους ενημερώνουν. Αλλά δυστυχώς αυτά τα στελέχη θέλουν να πηγαίνουν κάτω και να λένε κατόπιν ενεργειών μου. Εγώ μίλησα με τον κύριο Μητσοτάκη κτλ. Θα βγει μετά ο Μητσοτάκης να μας χαϊδέψει αυτιά. Ή η Φόφη Γεννηματά. Ή αν θα έρθει τώρα κάποιος από την κυβέρνηση. Σύγκρουση θέλει, κύριε Φυλακτέ. Να έρθει εδώ ο πρωθυπουργός της χώρας, που θα έρθει τώρα τον Νοέμβριο για αυτή την συνεδρίαση που λέτε, την περιφερειακή, και να είναι έξω 3.000 δραμηνοί και να μην τον αφήσουν να μπει να μιλήσει. Δεν γίνεται διαφορετικά. Έτσι θα το καταλάβουμε. Άλλωστε, η Δράμα διάλεξε. Πρέπει να πούμε, η Δράμα ακολούθησε τον δρόμο της ήπιας τακτικής και ουσιαστικά δεν έχει ούτε σχολές ούτε τίποτα. Μα δεν έχει χάσει. Το χτύπημα στην πλάτη, κάθε φορά που έρχεται και ένας και μας λέει τι καλή που είστε εσύ και τι φιλήσυχος δραμηνός, πρέπει να σταματήσει. Για πέστε μου τώρα, επειδή ζήσατε και για κάποιο διάστημα και στην Κρήτη και στο Ηράκλειο, οι κριτικοί το διεκδικούσαν έτσι το πράγμα. Δηλαδή, ξεσηκώναν τον κόσμο και κλείναν ομαρχίες, κλείναν δημαρχία, τρέχαν, κινητοποιούνταν. Είχα πιο μαχητικότητα, να το πω έτσι. Κύριε Γλακτέ, όχι μόνο η κριτική. Ας πάρουμε εδώ πέρα στην περίπτωση τη δική μας, στην περιφέρειά μας. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι οι αντιδράσεις πολλές φορές της Καβάλας ή της Ξάνθης ήταν δυναμικές και κερδίσαν πράγματα. Δεν τις κερδίσανε με το άντε χτύπατε. Βέβαια, για το στρατόπεδο είδαμε πρόσφατα τι κινητοποίηση κάνανε. Δεν το συζητάμε. Καταλάβατε. Αυτό πρέπει να κυνηγήσουμε. Και δεν έχει βρεθεί ένας πολιτικός εδώ στη Δράμα να πει αυτό το πράγμα. Μαζεύουμε τον κόσμο και τα πανηγυράκια, δύο και τρεις μπορούμε να μαζέψουμε κάλλιστα για να κάνουμε χορούς και δεν τους λέμε, κύριοι, αύριο θα κατεβούμε όλοι να μαζέψουμε λεωφορεία δωρεάν και να κατέβουμε κάτω στην Αθήνα.
Να κλείσουμε τώρα που θα έρθει, δεν ξέρω που θα την κάνει την συνάντηση ο Τσίπρας για το περιφερειακό, να πάμε και στο περιφερειακό. Και να είναι σύσσωμη όμως από όλες τις πολιτικές πλευρές η τοπική κοινωνία. Να μην το συζητήσουμε κάτι. Πάντως σας βλέπω πολύ μαχητικό, αν και ένα κομμάτι της κοινωνίας θα έλεγε ο Ηλιόπουλος, ο οποίος ήταν με το ΣΥΡΙΖΑ και τόσο μαχητικότητα, τόσο... Κύριε Φυλακτέ, αν και ο ΣΥΡΙΖΑ, αν και ο ΣΥΡΙΖΑ θέλει και κινητοποίηση. Το Γενάρη του 2015 ήταν επιτακτική η ανάγκη να αλλάξουν κάποια πράγματα. Το ότι δεν αλλάξανε, δεν φταίμε εμείς που το Γενάρη του 2015 ψηφίσαμε ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ δεν θα αποποιηθώ ότι το Γενάρη του 2015 δεν ψήφισα ΣΥΡΙΖΑ, αλλά περίμενα και προσδοκούσα άλλα πράγματα. Τι σημαίνει δηλαδή, ότι θα συνεχίσω με αυτόν τον τρόπο? Όχι. Θα πάμε, κυρίες και κύριοι, σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε. Επιστροφή, κυρίες και κύριοι, εδώ με τον κύριο Ηλιόπουλο, Δημοτικό Σύμβουλο με την παράταξη Αυτοδιοίκηση Πολιτών Δράμας, επικεφαλής παράταξης. Να δούμε και λίγο την τοπική δημοτική επικαιρότητα. Κύριε Ηλιόπουλο, είχαμε και δύο εγκαίνια που ανάψαν λίγο φωτιές. Δύο εγκαίνια στον Δήμο, το Κηφί και το Φουσκωτό. Ήσασταν παρόν, σας είδα... Και στα δύο. Ναι, όσο οφείλα, γιατί θεωρώ ότι και επειδή και εμείς δώσαμε μία θετική ψήφο μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο και θεωρώ ότι οι αποφάσεις αυτές είναι συνολικές στο να γίνουν κάποια έργα, έπρεπε να παρευρίσκομαι. Όπως έπρεπε σίγουρα να τονιστεί από τον Δήμαρχο ακόμα περισσότερο το ότι είχαν ξεκινήσει από μία προηγούμενη Δημοτική Αρχή, ίσως και από την προγενέστερη Δημοτική Αρχή και τα σχέδια, ότι ξεκίνησαν και άρχισαν η υλοποίησή τους από τις προηγούμενες Δημοτικές Αρχές και τώρα τελείωσαν με κάποιον άλλον. Σε αυτά τα πράγματα δεν έχει διαχωρισμός. Μπορεί να πολιτικά να πεις ότι εγώ το προχώρησα περισσότερο ή λιγότερο, αλλά θεωρώ ότι είναι ένα αποτέλεσμα συνολικής πίεσης. Βέβαια, έχω κάποιους ενδιασμούς, εγώ το βρήκαμε εμείς έτοιμο σχεδόν το έργο του Κηφί, στο αν θα πρέπει να γίνονται συνεχώς νέα κτίρια στο Δήμο Δράμας και όχι να χρησιμοποιούνται και να προσπαθούμε να βρούμε κάποια κτίρια τα οποία πρέπει να τα δώσουμε στην τοπική κοινωνία. Η Δράμα φράκαρε, κύριε Ηλιόπουλο, από κτίρια, ναι, και αποκτάει συνεχώς κτίρια. Ναι, αυτό είναι το περίεργο. Να σας πω τι εννοώ, κύριε Φυλακτέ. Εμείς είχαμε κάνει κάποια πρόταση για το Κίχνη. Για το παλιό στρατιωτικό νοσοκομείο, το οποίο είναι ένα πολύ ωραίο κομμάτι. Πρέπει να πω ότι υπηρέτησα εκεί εγώ για ένα διάστημα. Στο είναι τέλος. Πάρα πολύ όμορφο κομμάτι, σε ένα πολύ ωραίο μέρος της Δράμας, το οποίο θα μπορούσε να ζητηθεί από την εκάστοτε δημοτική αρχή και να γίνουν εκεί πέρα τα κτίρια, τα οποία κάποια στιγμή θα πέσουν και είναι κρίμα. Θα μπορούσε δηλαδή το Κηφί και κάποια άλλα πράγματα να γίνουν σε εκείνο το χώρο με λιγότερα χρήματα και ίσως σε πολύ πιο όμορφο σημείο, το οποίο είναι ένα από τα πιο... Πραγματικά αργοσβήνει, ένα από τα πιο παλιά. Είχαμε κάνει πρόταση εμείς συνολικά με... Ο στρατός, ακόμα, ξέρετε, και χρηματοδοτικά πώς θα μπορούσε να στηριχθεί για να γίνει ένας χώρος περίθαλψης των ηλικιωμένων, αλλά δυστυχώς δεν βλέπω να θέλει κάποιος από κάποια δημοτική αρχή να το κοιτάξει. Πρέπει να πούμε ότι είναι του στρατού φυσικά, με όλη την γραφειοκρατία που έχει ο στρατός. Ναι, πλέκεται μια συνειδιοκτησία και πολλά άλλα. Δεν το ξεκινήσαμε ποτέ. Δεν ξεκινήσαμε ακόμα τη διαβούλευση στο αν μπορούμε να το πάρουμε ή όχι. Και το να υπάρχουν όμορφα κτίρια στη Δράμα και να πέφτουν, και από την άλλη εσύ να κάνει συνεχώς καινούρια κτίρια, αυτό δεν είναι και το σωστό. Το Κηφί, πρέπει να πούμε, φυσικά είναι ευρωπαϊκό πρόγραμμα, είναι ενταγμένο στο ΕΣΠΑ. Υπάρχει και μια κάλυψη των δαπανών του για ένα χρονικό διάστημα. Και από εδώ και πέρα, τι πιστεύετε ότι πρέπει να γίνει και πού πρέπει να δοθεί έμφαση από πλευράς Δημοτικής Αρχής για τα επόμενα σχεδόν δύο χρόνια?
θα συνεχίσουμε με έργα χωρίς την κοινωνία, με απούσα την κοινωνία. Φυσικά το Κηφί έχει και ένα κοινωνικό ρόλο, μια κοινωνική όπως διάσταση. Και το Φουσκωτό. Και το Φουσκωτό. Το οποίο δίνει τη δυνατότητα άθλησης σε πολλά μέλη της νεολαίας μας. Γι' αυτό και εμείς παραβρεθήκαμε σε αυτά τα δύο, σε αυτές τις δύο εκδηλώσεις, γιατί θεωρούμε ότι είναι κάτι ουσιαστικό, το οποίο έχει ανταπόκριση στην δραμηνή κοινωνία, είτε στους ηλικιωμένους είτε στην νεολαία. Τέτοια έργα θεωρούμε ότι πρέπει να γίνονται. Θεωρούμε ότι πρέπει να γίνονται έργα υποδομής. Και η δική μας η πρόταση είναι, επειδή θεωρούμε ότι χάνονται πολλά χρήματα και διαρρέουν πολλά χρήματα σε ανούσια πράγματα, σε εκδηλώσεις στις οποίες δεν θα έπρεπε καν ο Δήμος να βάζει το χέρι στη τσέπη, ότι θα πρέπει να κάνουμε ένα κουρμπανά, ένα κουμπαρά, το οποίο να το γεμίσουμε και να κάνουμε έργα τα οποία θα έχουν μια ιδιαίτερη αξία για την κοινωνία. Βλέπουμε, ας πούμε, ότι στην Αλεξανδρούπολη αυτή τη στιγμή ξεκινούν να κάνουν ένα έργο μέσω της γεωθερμίας, το οποίο θα ζεστάνουν ένα μέρος της τοπικής κοινωνίας με θέρμανση, έτσι, με τηλεθέρμανση. Εμείς θα μπορούσαμε να κάνουμε κάποια τέτοια έργα. Δηλαδή, θα μπορούσαμε να κάνουμε ένα έργο το οποίο να χρησιμοποιήσουμε τα διάφορα απορρίμματα από τα ζώα, να δημιουργήσουμε μία μονάδα φυσικού αερίου, να δημιουργήσουμε μία, να πουλάμε ηλεκτρική ενέργεια, αλλά ταυτόχρονα να έχουμε και μία τηλεθέρμανση. Μπορούμε να κάνουμε αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, στον χώρο της χωριστής αυτή τη στιγμή υπάρχει πρώτη ύλη και μπορούμε να τα εκμεταλλευτούμε. Να εκμεταλλευτούμε τέτοια προγράμματα, αλλά δυστυχώς τέτοια έργα δεν είναι στην λογική των εκάστοτε δημάρχων ή τοπικών εδώ συμβουλίων, γιατί είναι αυτά τα έργα τα οποία δεν φέρνουν ψήφους, κύριε Φυλακτέ. Να τονίσουμε φυσικά ότι είμαστε και σε μια περίοδο που υπάρχει μια πολύ σκληρή αντιπαράθεση. Δεν υπάρχει αντιπαράθεση ακριβώς. Μία σκληρή, μπορώ να το πω έτσι, γραμμή από την παράταξη Πόλη και Ζωή. Το τελευταίο χρονικό διάστημα, με ανακοινώσεις, με δελτία τύπου, θεωρείτε ότι αυτή την περίοδο είναι και πολύ φυσιολογικό κάτι τέτοιο? Μπαίνετε στη λογική των τελευταίων ανακοινώσεων? Κοιτάξτε, θα θέλετε να κάνετε ένα σχολιασμό? Αν θα δείτε, ενώ εμείς τουλάχιστον μία φορά το μήνα βγάζαμε κάποια δελτία τύπου, έχουμε κάνει μία παύση, γιατί θεωρούμε ότι όταν θα βγούμε θα πρέπει να βγούμε και να πούμε κάτι ουσιαστικό. Θεωρώ ότι τα καθημερινά δελτία τύπου, όχι αυτό είπε αυτός, αυτό έκανε εκείνος, δεν προσφέρουν τίποτα στην κοινωνία, ούτε η κοινωνία τα παρακολουθεί. Η κοινωνία θέλει αυτά αποτελέσματα. Δεν θα ακολουθήσουμε ούτε τον δρόμο της Δημαρχιακής Αρχής, ούτε τον δρόμο των υπόλοιπων παρατάξεων σε αυτό το θέμα. Ακολουθούμε τον δρόμο που θεωρούμε εμείς σωστό, και ο σωστός ο δρόμος είναι ότι ο σκοπός δεν αγιάζει τα μέσα για μας. Θα πάμε έτσι όπως πρέπει να πάμε, με τις προτάσεις μας, τις συνολικές, το πώς ακριβώς πρέπει να υπάρχει αυτή η κοινωνία μέσα. Για πέστε μου τώρα, έγινε μια συνεδρίαση διευρυμένη, όπου έγινε μια ενημέρωση και για την Ονειρούπολη, καλέστηκαν και οι αντιπολιτεύσεις? Κοιτάξτε, κύριε Φυλακτή, το θέμα της Ονειρούπολης είναι ένα θέμα το οποίο κάποια στιγμή πρέπει να βγει και να καταλάβει η δραμηνή κοινωνία το τι ακριβώς γίνεται. Έχουμε ζητήσει εδώ πολύ και πολύ καιρό, ο καθένας για το δικό του λόγο, από τις αντιπολιτεύσεις, να υπάρξει μία ενημέρωση στο πού ακριβώς πηγαίνουν τα χρήματα της Ονειρούπολης. Γιατί η Ονειρούπολη αυτή τη στιγμή διαχειρίζεται την ΔΕΚΠΟΤΑ και δεν έχουμε έναν σωστό απολογισμό. Την προηγούμενη φορά, στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο, την τελευταία στιγμή μας ήρθε αυτό το έγγραφο, το οποίο έχω και μπροστά μου, θα το δείτε μετά, θα σας το δώσω, το οποίο είναι ένας απολογισμός για παιδάκια του Δημοτικού, ο οποίος στην ουσία, και έτσι όπως είναι κατατεθειμένος, λέει και ψέματα. Για να πούμε ότι θα δουλέψει σωστά η Ονειρούπολη, πρέπει να γίνει ένα σωστό απολογισμό. Φέρανε έναν κανονισμό λειτουργία, που εμείς σαν παράταξη θέλουμε κανονισμούς λειτουργίας για πολλά πράγματα. Και κανονισμούς λειτουργίας, πώς μοιράζονται τα χρήματα. Και να πούμε και κάτι θετικό, δεν υπήρχε μέχρι τώρα κανονισμός λειτουργίας. Ναι. Καλώς υπάρχει κανονισμός λειτουργίας, δεν μπορεί να λειτουργούν όλα χωρίς κανονισμούς. Το θέμα, κύριε Φυλακτέ, είναι και το περιεχόμενο όμως του κανονισμού λειτουργίας. Όταν έρχεται ένας κανονισμός λειτουργίας και αφήνει πάλι τη διαχείριση των χρημάτων της Ονειρούπολης στη ΔΕΚΠΟΤΑ, που η ΔΕΚΠΟΤΑ αυτή τη στιγμή σαν δημοτική επιχείρηση έχει ένα βεβαρημένο παρελθόν, το οποίο δεν αλλάζει,
με κάποια πράγματα που δίνονται χρήματα δεξιά-αριστερά στους δικούς μας ανθρώπους, ώστε αυτοί οι δικοί μας άνθρωποι κάποια στιγμή να μας φέρουν και κόσμο και αυτό να μεταφραστεί σε ψήφους. Εμείς αυτό εδώ είπαμε δεν πρέπει να γίνει. Ό,τι γίνεται για την Ονειρούπολη πρέπει να περνάει μέσα από το Δημοτικό Συμβούλιο. Και ο κανονισμός λειτουργίας που φέρανε δεν έχει καμιά σχέση με την πραγματικότητα. Επίσης, να πούμε ότι στην ουσία κάνανε έναν κανονισμό λειτουργίας ο οποίος δεν πατάει πάνω στο νομικό πλαίσιο που υφίσταται αυτή τη στιγμή. Και θα πέσει. Το νομικό πλαίσιο λέει ότι μια χριστουγεννιάτικη γιορτή έχει μια ορισμένη χρονική διάρκεια, πρέπει να γίνει κατά αυτούς τους τρόπους. Δεν είναι αποτυπωμένο μέσα στο κανονισμό. 15 μέρες δηλαδή. Τους έχουμε πει ότι υπάρχει πρόβλημα. Δεν λέμε να γίνει το Ονειρούπολη 15 μέρες. Μπορεί να γίνει και 30 μέρες. Αλλά θα πρέπει τουλάχιστον τις 15 μέρες να υπάρχει η αγορά και τις υπόλοιπες μέρες να λειτουργεί η Ονειρούπολη σαν ένα εκπαιδευτικό. Άντε 20, όχι 30 τόσες, ας πούμε, 35. Μπορεί να λειτουργήσει η Ονειρούπολη 30 μέρες με τις εκδηλώσεις που υπάρχουν χωρίς να δίνει χρήματα ο δραμηνός πολίτης και τις 15 μέρες να λειτουργήσουν τα καταστήματα τα οποία θα πάρουν κάποια χρήματα. Και να σας πω και κάτι. Η δική μας πρόταση ήταν γιατί να υπάρχουν 15 καταστήματα με λουκάνικα μέσα στο χώρο της Ονειρούπολης, ενώ υπάρχουν έξω επαγγελματίες οι οποίοι πληρώνουν εφορίες, ιστορίες, κακό και μπορεί κάλλιστα ο πολίτης που θα έρθει από μια άλλη πόλη. Δεν συμμετέχετε, δηλαδή και εσείς ως παράταξη δεν συμμετέχετε στη διαπαραταξιακή για την Ονειρούπολη. Φυλακτέ, εμείς να πάμε στην ουσία να εξαγνίσουμε μια παρανομία δεν θα πάμε να το κάνουμε. Εμείς καταθέσαμε τις προτάσεις μας. Οι προτάσεις αυτές δεν εισακούστηκαν. Έχουμε καταθέσει ολοκληρωμένη πρόταση για την Ονειρούπολη. Το πώς πρέπει να γίνει και τι ακριβώς πρέπει να γίνει. Να υπάρχει ασφάλεια για τους πολίτες που πηγαίνουν. Πάντως, λέτε μέσα. Ξεκάθαρα ότι πρέπει να γίνει. Αυτό θεωρείτε ότι είναι μια ανάσα στην αγορά. Δεν είπαμε ότι δεν πρέπει να γίνει. Εμείς λέμε το τι ρυθμό, πώς πρέπει να γίνει, ώστε αυτή η Ονειρούπολη, στο 14ο χρόνο της ζωής της που θα πάει τώρα, να συνεχίσει να εφίσταται για πολλά χρόνια ακόμα. Και πώς μπορεί να απλωθεί στη δραμηνή κοινωνία, ώστε να γίνει ακόμα, να ξαναγυρίσει και να έχει την αρχική της μορφή, τη μορφή της γιορτής. Γιατί αυτή τη στιγμή, για τους δραμηνούς πολίτες, η Ονειρούπολη είναι ένα κόστος μεγάλο. Είτε κόστος των 400.000 ευρώ που πληρώνει ο Δήμος της Δράμας από τις τσέπες των δραμηνών πολιτών, είτε κόστος για τον κάθε πολίτη που θα αναγκαστεί 2-3 φορές που θα κατεβάσει το πόδι του κάτω και θα δώσει 15 και 20 ευρώ. Που 4-5 φορές να το κατεβάσει το παιδί του θα δώσει 80-100 ευρώ σε αυτές τις εποχές. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Θα πρέπει να υπάρχουν πολλές δράσεις οι οποίες να είναι δωρεάν. Και αυτές τις δράσεις μπορούμε να τις δημιουργήσουμε. Εσείς συμμερίζεσαι την άποψη που εξέφρασε και ο κύριος Μλεκάνης ότι υπάρχει θέμα με τον κανονισμό, ότι υπάρχουν ζητήματα, ότι θα υπάρξει πρόβλημα και στην αποκεντρωμένη κλπ. Είστε υπέρ αυτής της άποψης? Σας το είπα και προηγουμένως ότι όντως υπάρχουν προβλήματα. Εγώ δεν μένω μόνο σε αυτό το πρόβλημα. Δεν μένετε μόνο στο τυπικό. Ναι, και στο τυπικό. Αλλά δεν μένω τόσο, δεν εστιάζω τόσο πολύ στο τυπικό που μπορεί να ξεπεραστεί, όσο και στο ουσιαστικό το πώς πρέπει να γίνει η Ονειρούπολη. Και θα πρέπει κάποια στιγμή να αποφασίσει και η δραμηνή κοινωνία, αν θέλει να δίνει κάθε χρόνο 400.000 ευρώ για μια διοργάνωση, ή θα πρέπει να βρούμε άλλους τρόπους με τους οποίους μπορεί να χρηματοδοτηθεί αυτό το πράγμα, να πάρει μέρος ίσως περισσότερο και ο εμπορικός σύλλογος και κάποιοι άλλοι σύλλογοι, και να μπορέσουμε αυτό να γίνει χωρίς ιδιαίτερα έξοδα. Δηλαδή, αυτοί που επιφωλούνται περισσότερο από αυτή την διοργάνωση, αυτοί θα πρέπει να βάλουν και περισσότερο να βγουν μπροστά και στο θέμα της διαχείρισης και στο θέμα άλλων πραγμάτων που μπορεί να γίνουν. Και να είναι μια γιορτή στο κάτω-κάτω που να διχαίρεται όλη η δραμηνή κοινωνία. Και να μην είναι αυτό το πράγμα που βλέπουμε τώρα. Γιατί πέρσι πραγματικά ήταν ένα. Σίγουρα όλοι δέχονται, δεν κύριε Λιόπουλε, ότι αν δεν αλλάξει θα βουλιάξει. Είναι ότι χρειάζονται αλλαγές. Είναι δεδομένο. Είναι δεδομένο και πρέπει από την άλλη να δούμε και ένα σεβασμό εκεί πέρα μέσα στο χώρο της, του δημοτικού κήπου. Γιατί ο δημοτικός κήπος δεν είναι για ένα μήνα στην Ονειρούπολη. Είναι ένα πράγμα το οποίο θα πρέπει να. Στο τώρα δεξίλωνε, λέτε. Το οποίο, ναι. Το οποίο κάποια στιγμή θα πρέπει να το δούμε. Υπήρχαν προτάσεις. Υπήρχαν προτάσεις για ένα βοτανικό κήπο που θα μπορούσε να μεταφερθεί, να γίνουν κάποιες δομές οι οποίες θα είναι για 12 μήνες, που θα μπορούν εκεί πέρα μέσα να γίνουν διάφορες εκδηλώσεις, όπως η δραμηνογνωσία, ιστορίες, κακό. Όλα αυτά υπάρχουν προτάσεις. Δεν ξέρω τι θέλει να πετύχει η Δημοτική Αρχή με αυτή την αλλαγή που προσπαθεί να κάνει. Εμείς δεν είμαστε μάντης κακών, από την άλλη ελπίζουμε εμείς να είμαστε λάθος και η Δημοτική Αρχή να είναι σωστή πάνω σε αυτό το θέμα, αλλά τα δεδομένα δεν δείχνουν ότι θα πάει κατά αυτόν τον τρόπο. Μάλιστα, για το θέμα τώρα
της ΔΕΙΑ, το οποίο και αυτό φέρατε, κύριε Ηλιόπουλε. Άκουσα τον κύριο Χατζηγιάννη στο Δημοτικό Συμβούλιο, είπε ότι έχουν εκτιναχθεί πλέον τα χρέη της κοινωνίας απέναντι στον Δήμο. Είναι 9,7 περίπου από τότε που το είπε ο κύριος Χατζηγιάννης μέχρι σήμερα πρέπει να είναι 10 εκατομμύρια. Ναι. Είναι ένα νούμερο, πρέπει να το πω έτσι, σε ελληνιακό. Είναι ένα νούμερο εξωπραγματικό όταν το ακούς. Που δείχνει ότι θα δημιουργήσει προβλήματα στην επιχείρηση. Εκεί τώρα τι πρέπει να γίνει? Να γίνει ένα ξεκαθάρισμα των λογαριασμών? Ποιοι μπορούν, ποιοι δεν μπορούν, ποιοι έχουν κλείσει τις επιχειρήσεις τους? Γιατί το χρέος αυτό είναι πραγματικά πάρα πολύ βαρύ και είναι άδικο να το πληρώσουν οι υπόλοιποι που πληρώνουν. Γιατί αυτό γίνεται τώρα. Αυτό λέμε και εμείς, κύριε Φυλακτέ, ότι δεν μπορεί κάθε χρόνο να λέμε ότι τα τέλη για την ίδρυυση και τα λοιπά στα Δημοτικό Συμβούλιο είναι τόσα, χωρίς να υπολογίζουμε ότι αυτά τα 10 εκατομμύρια τι θα γίνουν. Δεν μπορεί να φορτώνουμε συνεχώς βάρη σε αυτούς που πληρώνουν και να αφήνουμε κάποιους ανθρώπους που δεν πληρώσαν. Και ξέρω ότι μέσα σε αυτά τα 10 εκατομμύρια υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι δεν μπορούν να πληρώσουν, γιατί και τα χρόνια τα τελευταία έχουν φτάσει σε κάποιο σημείο που θα πρέπει να ταΐσουν την οικογένειά τους παρά να πάνε να πληρώσουν το νερό. Και δεν λέω να κόψουμε την ίδρυυση από αυτούς τους ανθρώπους. Υπάρχουν όμως και θα πρέπει να βγουν στην τοπική κοινωνία. Και θα πρέπει να είναι διαφανές αυτό στην τοπική κοινωνία. Κάποιοι μεγαλοφυλέτες, οι οποίοι το νερό δεν το χρησιμοποιούν για να πίνουν, κύριε Φυλακτέ. Το χρησιμοποιούν για να βγάζουν χρήματα από αυτό το νερό. Και αυτοί είναι οι οποίοι χρωστάνε τα πολλά χρήματα. Να μας πούν ποιοι είναι αυτοί. Να μας πούν αν μπορούμε να εισπράξουμε αυτά τα χρήματα. Και ειδικά τώρα που υπάρχουν κάποια εργαλεία έσπραξης και με πολλές δόσεις, να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Αυτά τα πράγματα δεν μπορούν να είναι κρυμμένα κάτω από το χαλί. Και αυτοί που δημιουργήσαν... Και δεν μπορεί να είναι απλά ένα στατιστικό στοιχείο, λέτε. Ναι, κύριε Φυλάκτε, υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι ήταν στα διοικητικά συμβούλια της ΔΕΙΑΔ σε αυτά τα χρόνια που δημιουργήθηκαν αυτά τα προβλήματα. Που δημιουργήθηκαν αυτά τα χρέη. Αυτοί οι άνθρωποι είναι υπόλογοι. Γιατί αφήσαν να δημιουργηθούν αυτά τα χρέη? Μήπως δεν θέλαν και χτυπούσαν την πλάτη σε αυτούς που χρωστούσαν, γιατί θέλουν να τους έχουν πάλι την ώρα της ψήφου, να τους έχουν κοντά τους? Να σας ευχαριστήσω, κύριε Ηλιόπουλε. Σας ευχαριστώ και εγώ, κύριε Φυλακτή. Ήταν πραγματικά μια ενδιαφέρουσα συζήτηση με τον επικεφαλής της Παράταξης Αυτοδιοίκησης Πολιτών Δράμας, δημοτικό σύμβουλο στο Δήμο Δράμας και πρόεδρο των υπαλλήλων εδώ στην Περιφερειακή Ενότητα Δράμας, τον κύριο Στέργιο Ηλιόπουλο, εκπομπή Παρεμβάσεις. Καλησπέρα σας. Βρισκόμαστε στην κεντρική πλατεία της Κομωτινής και στην μεγάλη εκδήλωση, τη μεγάλη γιορτή καλύτερα των τοπικών προϊόντων εδώ από τον Ομό Ροδόπης και από την πόλη της Κομωτινής με την ονομασία Συνέργεια 2017. Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων του Φεστιβάλ Αγορά Φεστιβάλ, ένα διήμερο εκδηλώσεων της Ομοσπονδίας Επαγγελματικών Βιοτεχνικών και Εμπορικών Σωματείων Ομού Ροδόπης αλλά και του Εμπορικού Συλλόγου Κομωτινής. Έτσι λοιπόν θα έχουμε απόψε τη δυνατότητα να δούμε, να γευτούμε, να γνωρίσουμε και με στόχο βεβαίως την ανάδειξη αλλά και την προώθηση όλων αυτών των τοπικών προϊόντων της περιοχής μας. Πάμε λοιπόν να δούμε γιατί φημίζεται η περιοχή μας και όλα αυτά εδώ στην κεντρική πλατεία της Κομωτινής. We'll be right back.
πολυετία της Κομωτινής, Συνέργεια 2017, και πάμε να δούμε και να γνωρίσουμε τα τοπικά προϊόντα και βεβαίως τι μας προσφέρετε εσείς απόψε εδώ. Όπως βλέπεις, είμαι από την Κάτω Βυσσίνη, Ορεινή Όγκου, είμαι από την κοινότητα Οργάνη ανοίγω. Δικά μου παραγωγή είναι, δόπιο παραγωγή. Πατάτες, ντομάτες, ρίγανη. Έχω πατάτες, έχω κρεμμύδια, έχω φασολάκια, πρόκολο, ντομάτα, μέλι, ρίγανη και φασόλια και ρεβίτια. Αυτά. Ο κόσμος προτιμά τα τοπικά προϊόντα. 80% προτιμάνε το δόπιο πράγμα, γιατί ξέρουν ότι είναι πιο καθαρό, πιο ότι ξέρουν το δικό το δόπιο πράγμα τρώνε. Και η δουλειά σας πώς είναι, δύσκολη η καλλιέργεια είναι, γενικότερα όλων αυτών των προϊόντων? Πάρα πολύ δύσκολη για να τα βγάλεις μέχρι εδώ, πάρα πολύ δύσκολη. Όταν έρχεται η νύχτα, οι μέρες κοιμόμαστε και μέσα στα χωράφια, όπως σου λένε, πολύ δύσκολη δηλαδή, μέχρι να τα φέρουμε σε αυτή τη σημείο. Σήμερα εδώ ο κόσμος ανταποκρίνεται, σας αρέσει η συγκεκριμένη γιορτή που γίνεται εδώ και λίγα χρόνια? Γιατί κάθε χρόνο το προτιμάμε, όχι και μια φορά, να το κάνουν μία, δύο, τρεις φορές να το κάνουν. Γιατί πέρσι το κάνουν δύο φορές και είμαστε ευχαριστημένοι ότι και γνωρίζουμε και το παραγωγή μας, για να έρχεται και σε εμάς, για να ξαναδουλεύουμε, για να ξαναβγάλουμε. Να υπάρχει νόημα. Ναι, μπράβο. Να είστε καλά, να είστε καλά. Ευχαριστούμε και πολύ. Και εγώ ευχαριστώ, να είστε καλά. Εσείς από πού είστε? Από χωριό Μυρικό είμαι. Ροδόπης εδώ. Βλέπουμε σταφύλια. Σταφύλια έχω. Σταφύλια, διάφορα σταφύλια. Δύσκολη καλλιέργεια. Δύσκολη καλλιέργεια. Όχι, δεν είναι όλα δύσκολα, μόνο το κουκούσι, χωρίς κουκούσι εδώ, Grimson μάρκα, είναι πολύ δύσκολη. Τα υπόλοιπα εντάξει. Τι έχετε να μας πείτε για τα τοπικά προϊόντα, για τη δυσκολία της καλλιέργειας? Βλέπουμε και αχλάδια εδώ. Έχω και αχλάδια, σταφύλια διάφορα και αχλάδια. Αυτά έχω. Ο κόσμος αγοράζει, προτιμά αγοράζει, τα τοπικά προϊόντα. Ναι, αγοράζει. Ο κόσμος μας ξέρει. Γυρνάμε στους δρόμους, παζάρια, μας ξέρει και ο κόσμος, αγοράζω. Πού δίνετε εσείς τις παραγωγές σας, εδώ στο νομό Ροδόπης? Νομό Ροδόπης, ναι. Γυρνάω χωριά, παζάρια, δεν πηγαίνουμε άλλο. Οι τιμές είναι ικανοποιητικές από τα τοπικά προϊόντα συγκριτικά με κάποια άλλα προϊόντα που μπορεί να παίρνουμε από άλλες πόλεις ή ακόμη και από άλλες χώρες? Είναι ικανοποιητικές οι τιμές, εντάξει. Και βεβαίως ξέρουμε τι τρώμε. Ναι, ναι, ξέρουμε και τι τρώμε. Εδώ στην έκθεση τοπικών προϊόντων. Ακριβώς. Και από όσο μπορώ να διακρίνω από το συνεταιρισμό. Θράκης. Πάμε να πούμε λίγα πράγματα για τη δική σας εργασία, για τον καπνό, τις δυσκολίες που αντιμετωπίζετε και σήμερα βεβαίως την προώθησή του. Εντάξει, ήρθαμε εδώ σήμερα να παρουσιάσουμε τον καπνό. Είναι μια δύσκολη καλλιέργεια, με πολύ κόπο και εργασία. Και βασικά εγώ είμαι ο γεωπόνος του συνεταιρισμού και ήρθαμε εδώ να... Είναι πολύ η καπνοπαραγωγή εδώ στην περιοχή μας. 6.200 καπνοπαραγωγή. Αξίζει τον κόπο? Πόσο βλέπει κανείς, αν βάλουμε τον κόπο εργασίας που έχει, είναι δύσκολη κατάσταση. Είστε πολιτιστικός σύλλογος στο Ανατολικό Ρωμιλιωτών Κομωτινής, ναι. Απόψε εδώ έχουμε τη δυνατότητα να δούμε τι τοπικά προϊόντα. Τις γεύσεις της Θράκης και της Ανατολικής Ρωμιλίας ειδικότερα. Οι οποίες είναι, βλέπουμε, πολύ νόστιμα εθέσματα. Είναι, ναι, είναι κολοκυθόπιτα. Είχαμε δώσει σαμόπιτα η οποία τελείωσε, έγινε ανάρπαστη. Διάφορες πιτούλες. Και τα σταφύλια μας που είναι το τοπικό το προϊόν της Ανατολικής Ρωμιλίας, το σταφύλι είναι το σήμα κατά τεθέν. Εσείς τι λέτε τώρα ως νοικοκύρα, οι νέες ξέρουν αυτές τις συνταγές? Τις μαθαίνουν. Βλέπω ότι τις ξέρουν, ναι, γιατί αυτά τα ετοίμασαν νέες κοπέλες. Και σίγουρα είναι και από τις πιο νόστιμες. Νοστιμότατες, οι καλύτερες. Για πείτε μας και δύο λόγια το σύλλογό σας. Ο σύλλογός μας είναι από 2008 έχει ιδρυθεί. Είχε, για ένα διάστημα είχε αδρανοποιηθεί, τώρα επαναδραστηριοποιηθήκαμε από το περασμένο Φεβρουάριο. Και ιδιαίτερα δυναμικά. Ιδιαίτερα δυναμικά, πολύ δυναμικά. Φέτος ειδικά πολύ πιο δυναμικά. Είστε καλά και καλή όρεξη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε να δούμε λοιπόν στη συνέχεια, κυρίες και κύριοι, το παραδοσιακό μας μέλι. Ένα προϊόν για το οποίο φημίζεται ιδιαίτερα ο όνομας Ροδόπης. Καλησπέρα σας. Ποιος κύριος είστε εσείς? Από τις Σάπεζες. Και λέγομαι Ιμπραμ Χουσέιν. Είναι τοπικά. Είναι αυνούσια το μέλι μας. Τι μέλια είναι αυτά? Είναι αυνούσια μέλι, αντόμελα. Έχουμε βασιλικούς πόλτους, γύρι, πρόπολη και παράγουμε βασίλισσες. Βασιλοτροφία κάνουμε. Μια ιδιαίτερη δύσκολη δουλειά. Ναι, είναι δύσκολη. Όλες οι δουλειές είναι δύσκολες. Άμα αγαπάς τη δουλειά σου, είναι εύκολη. Το προϊόν σας εσείς πού το προωθείτε?
Πού το δίνετε? Από το σπίτι γενικά. Συνήθως, δεν από το σπίτι. Υπάρχει ενδιαφέρον? Υπάρχει. Έχω τους πελάτες που έχουν και παίρνουν, ας πούμε. Πολύ ωραία. Ναι. Και οι τιμές όσον αφορά ένα προϊόν εντελώς καθαρό, όσον αφορά τα συντηρητικά, είναι πεντακάθαρο? Ναι, πεντακάθαρο είναι. Τίποτα. Όχι, όχι. Το μέλι δεν χρειάζεται να βάζει συντηρητικά. Είναι φυσικό προϊόν. Ειδικά το βασιλικό πόρτο. Όλα είναι φυσικά. Ποιο είναι το μήνυμα που θέλετε εσείς να στείλετε στους τηλεθεατές όσον αφορά τα τοπικά προϊόντα, τη γνωριμία μας με αυτά, αλλά και το πώς θα τα προωθήσουμε γενικότερα? Να προτιμούν να αγοράζουν τα προϊόντα από αυτούς που γνωρίζουν. Να μην έχουν μέσα συντηρητικά, να μην είναι. Να είναι γνήσια δηλαδή. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Και πάμε να περάσουμε να γνωρίσουμε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, και το Ρόδι, το οποίο στις μέρες μας έχει ιδιαίτερη πέραση. Καλησπέρα σας. Να μας τα πούνε όμως εδώ οι κυρίες οι ειδικές επί του προϊόντος. Καλησπέρα σας. Ναι. Σας συναντούμε εδώ στην γιορτή τοπικών προϊόντων. Και τι να πει κανείς για αυτή την υπερτροφή, έτσι δεν είναι? Υπερτροφή. Το Ρόδι έχει γίνει στις μέρες μας υπερτροφή. Όλοι το ξέρουμε, παντού το διαβάζουμε, παντού ακούμε. Εμείς το παρουσιάζουμε κιόλας. Θα το δούμε, θα το γευτούμε. Θα μας πείτε όμως πρώτα από πού είστε? Από τη Γρατινή Κομωτινής. Όλα αυτά τα ρόδια λοιπόν είναι από την Γρατινή. Δικιά μας παραγωγή. Και έχουμε δημιουργήσει και μια δική μας οικοτεχνία, στην οποία κάνουμε τη μεταποίηση. Έχουμε το φυσικό χυμό ρόδι, ο οποίος συντηρείται στην κατάψυξη για ένα ολόκληρο χρόνο, δεν έχει καθόλου προσμίξεις, είναι εντελώς φυσικό προϊόν, όπως στίβεται, καταψύχεται και πηγαίνει κατευθείαν στο ποτήρι μας, μόλις ξεπαγώσει. Μαρμελάδα και σιρόπι ροδιού. Πολύ ωραία. Ο κόσμος αγοράζει, προτιμά τα τοπικά προϊόντα, τι λέτε εσείς? Επειδή έχει αρκετά χρόνια που ασχολούμαστε με την το καλοκαίρι με τα φρούτα περισσότερο και με τα ρόδια τώρα, έχω δει ότι πρέπει να έχουμε σχέση εμπιστοσύνης πρώτα. Δηλαδή πρέπει να εμπιστευτούν πρώτα τον παραγωγό ότι αυτό που τους δίνει είναι σωστό και ότι το καλλιεργεί με σωστά μέσα, συμβατά δηλαδή με την... δεν χρησιμοποιεί φυτοφάρμακα, λοιπάσματα που δεν είναι επιτρεπτά. Και μετά αρχίζει και αναγνωρίζεται. Έχουμε φτάσει στο σημείο, ευτυχώς, να το αναγνωρίζουν αυτό και να μην ψάχνουν να βρουν τα ξένα προϊόντα, και τα εισαγόμενα. Και τι λέτε εσείς για τη συγκεκριμένη γιορτή εδώ στην Κομωτινή, για την ανάδειξη αλλά και την προώθηση των τοπικών προϊόντων? Αν δεν είχαμε καλή γνώμη, δεν θα παίρναμε μέρος. Πήραμε μέρος γιατί και νέοι είμαστε και σαν νέος θεσμός πιστεύω ότι θα αναδειχθεί. Εδώ πέρα, μέσα σε μία ώρα πέρασε πόσος κόσμος και δοκίμασε το προϊόν. Από τη στιγμή που το δοκίμασε και άκουσα θετικές, τέλος πάντων, κριτικές και απόψεις, εγώ είμαι ικανοποιημένη μόνο με αυτό. Γιατί αν ακούγατε μαρμελάδα ρόδι θα λέγατε τι είναι, έχει κουκούτσια, δεν έχει, πώς είναι τέλος πάντων αυτή η μαρμελάδα για κάποιον που δεν γνωρίζει. Ορίστε, ευκαιρία να δοκιμάσετε και να... Πολύ χαιρόμαστε και να περάσουμε όμως και στην γνώμη της νέας γενιάς. Εδώ σε βλέπουμε νέα κόρη σας, να φανταστώ. Και ασχολείσαι και εσύ με τη δουλειά της μητέρας? Βέβαια, βοηθάω τη μαμά μου με την παρουσίαση του προϊόντος, με την πρόθεσή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Το προϊόν μέχρι πού έχει ξεφύγει η προώθηση? Δεν έχει βγει έξω προς το παρόν. Έχω μέσα, μέσα στην Κομωτινή, έχω βάλει ψυγεία σε κάποια καταστήματα, μάρκετ, φρούτα, λαχανικά. Έχω βάλει μικρούς καταψύκτες, παρουσίαση του προϊόντος και σιγά σιγά προσπαθούμε, γι' αυτό και παίρνουμε μέρος, προσπαθούμε να το αναδείξουμε για να, να μεγαλώσουμε λίγο την γκάμα μας των πελατών, ας πούμε. Γιατί φυσικά τα ρόδια μας τώρα ξεκίνησαν να βρίσκονται στην παραγωγική ηλικία και μαζί τους ξεκινάμε και εμείς σιγά σιγά και ό,τι πει ο Θεός. Και μετά από το ρόδι Γρατινής, κυρίες και κύριοι, πάμε ένα ταξίδι και στον Πόντο. Εδώ μέσα από την γιορτή και την ανάδειξη των τοπικών μας προϊόντων πάμε να γνωρίσουμε τον Πόντο. Τον Πόντο που
καλά κρατεί εδώ στην περιοχή μας. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Ο πόντος φυσικά κρατεί πάρα πολύ καλά και είμαστε πολύ περήφανοι γι' αυτό. Θεωρώ ότι πολιτιστικά ο πόντος στην περιοχή μας είναι σε ένα αρκετά υψηλό επίπεδο και νομίζω ότι ο πήχης ανεβαίνει ακόμα πιο ψηλά και νομίζω ότι στο μέλλον θα έχουμε τη δυνατότητα να απολαύσουμε πολύ καλύτερα πράγματα. Συμμετέχουμε σήμερα και εμείς εδώ πέρα προβάλλοντας τον πολιτισμό και τη λαογραφία του πόντου, γιατί δυστυχώς δεν είχαμε το χρόνο να προβάλλουμε ποντιακά γαστρονομία. Άλλωστε υπάρχουν κατά καιρούς διάφορες εκδηλώσεις, όπως κάνει το θρυλόριο το Φεστιβάλ Γαστρονομίας, που νομίζω ότι κάποιος μπορεί να έρθει σε επαφή γαστριμαργικά με τον πόντο. Εμείς εδώ πέρα προβάλλουμε τον πολιτισμό και την παράδοση του πόντου, τη λαογραφία. Προτείνουμε στον κόσμο να δει μεγάλες προσωπικότητες και στοιχεία της λαογραφίας μέσα από βιβλιοβαρική παρουσίαση. Παρουσιάζουμε τα κουστούμια μας και φυσικά με αυτόν τον τρόπο θέλουμε να προκαλέσουμε ποντιακά ερεθίσματα και καλούμε τον κόσμο να έρθει και πιο κοντά στις δικές μας ρίζες, στις ποντιακές ρίζες. Και από τον Πόντο λοιπόν, κυρίες και κύριοι, πάμε να περάσουμε και στη θρακιώτικη Ζήμη εδώ, στην κεντρική πλατεία της Κομωτινής. Καλησπέρα σας. Ζημαρικά λοιπόν, θρακιώτικη Ζήμη. Θρακιώτικη Ζήμη, μάλιστα. Καλησπέρα. Να μας πείτε καταρχάς από πού είστε, από πού ξεκίνησαν να δημιουργούνται όλα αυτά τα ζημαρικά. Αυτά τα ζημαρικά ήταν ιδέα των γονιών μου που ξεκίνησαν τη βιοτεχνία πριν από 15 χρόνια. Και τα τελευταία χρόνια την έχω αναλάβει εγώ, πάλι βέβαια με τη βοήθεια των γονιών μου, και προσπαθούμε να την αναπτύξουμε όσο μπορούμε. Η βιοτεχνία βρίσκεται στην Αίγυρο. Βρίσκεται στην Αίγυρο, 13 χιλιόμετρα από την Κομωτινή προς την Ξάνθη. Πολύ μεράκι λοιπόν, από όσο μπορούμε να αντιληφθούμε, φτιάχνετε όλα αυτά τα πεντανόστιμα, γιατί τα έχουμε δοκιμάσει ζυμαρικά, και να δούμε λιγάκι τις ποικιλίες που έχετε. Έχουμε 17 κωδικούς. Θέλω να πω ότι είμαστε επιστοποιημένοι και με ISO 22000. Αυτό δείχνει ότι και η ποιότητα είναι κορυφαία. Έχουμε και τι απήχηση υπάρχει? Αυτή τη στιγμή καλύπτουμε όλη τη Θράκη και θα επεκταθούμε και σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, γενικά σε όλη την Ελλάδα. Σε όλη την Ελλάδα λοιπόν, με χυλοπίτες, μακαρόνια. Κοπτό μακαρονάκι, κουσκούς, τραχανάδες 5 ειδών έχουμε. Χιλοπιτάκι, κρυθαράκι, κοπτό μακαρονάκι, όλα τα καλά. Όλα τα καλά. Και ένα μήνυμα που θέλετε να στείλετε στους τηλεθεατές μας για τα τοπικά προϊόντα, την ανάδειξη αλλά και την πρόθεσή τους. Ο κόσμος τα προτιμάει τα τοπικά προϊόντα, γιατί είναι ποιοτικός πολύ ανώτερα από τα ευρείας κατανάλωσης ζυμαρικά, από εισαγόμενα κτλ. Γιατί οι πρώτες ύλες είναι όλες ελληνικές και είναι πάρα πολύ καλές ποιοτικώς. Και συνεχίζουμε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, με φυσικά προϊόντα, αγνά προϊόντα εδώ από την περιοχή του νομού Ροδόπης. Καλησπέρα σας. Από τη γη λοιπόν. Από τη γη, τη Θρακική γη, τον τόπο μας. Αυτά λοιπόν που σήμερα θέλετε να δείξετε στον κόσμο, να προσφέρετε, να γευτούν από ζυμαρικά ήδη, αλεύρι ίσως, γιατί βλέπω πολύ ωραία μπισκοτάκια. Και να μας τα πείτε εσείς καλύτερα. Βέβαια, εννοείται. Θα σας προσφέρουμε στον κόσμο μπισκοτάκια, γλυκό και αλμυρό, για να δοκιμάσουν λίγο και να καταλάβουν για τι πράγμα μιλάμε, για ποιο προϊόν. Και να καταλάβουν και να μπορέσουν να το φτιάξουν και αυτοί ήδη στο σπίτι τους, γιατί δεν είναι τόσο δύσκολο το προϊόν πλέον. Και θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα το αντιληφθούν. Τα προϊόντα σας υπάρχουν στα καταστήματα των μάρκετ εδώ της περιοχής. Να δούμε λιγάκι την προώθηση που έχετε κάνει. Ναι, εμείς τώρα έχουμε δώσει σε αρκετά μαγαζιά της Κομωτινής εδώ πέρα πιο συνοικιακά καταστήματα, όχι σε μεγάλες αλυσίδες, γιατί δεν θέλουμε να πούμε σε τόσο πολύ. Θέλουμε να κρατήσουμε κάποιο ύφος. Και από εκεί και μετά μιλάμε για άλλες πόλεις εκτός. Τι στόχους έχετε? Να μπει σε κάθε σπίτι και σε κάθε τραπέζι, η αλήθεια είναι. Αλλά δεν πιστεύω ότι θα γίνει κάποια στιγμή. Και άμα μπορέσουμε να το κάνουμε όσο πιο γρήγορα γίνεται, θα είναι ακόμα πιο εύκολο, πιο καλύτερο. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εμείς. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Χαιρόμαστε πολύ που βρισκόμαστε εδώ κοντά σας για να γνωρίσουμε και τα δικά σας προϊόντα που παράγεται εδώ στο νομό Ροδόπης, και πάμε να δούμε συγκεκριμένα πού. Λοιπόν, είμαι στην Καρυδιά, έξω από το χωριό της Καρυδιάς, πάνω στον δρόμο. Έχω ένα εργαστήριο με γλυκά κουταλιού, μαρμελάδες, κάνουμε τουρσί, κάνουμε σάλτσες, τοπικά προϊόντα και παραδοσιακά. Και τι επίχυση έχουν όλα αυτά στον κόσμο, που σίγουρα είναι προϊόντα χωρίς συντηρητικά, είναι ολόφρεσκα. Αυτό ακριβώς, είναι χωρίς συντηρητικά, είναι με τις συνταγές της γιαγιάς, της θείας, ξέρεις, οι παλιές παραδοσιακές συνταγές. Ευτυχώς πάμε καλά.
Θα μπορούσαμε και καλύτερα βέβαια, αλλά εντάξει, το κυνηγάμε όσο μπορούμε. Ο κόσμος στηρίζει. Ο κόσμος στηρίζει, ναι, όσο μπορεί στηρίζει. Δουλεύουμε και αρκετά με βαφτίσεις, έχουν, ξέρεις, και ο νέος κόσμος το έχει γυρίσει λίγο, με κεράσματα, σε βαφτίσεις και όλα αυτά. Βλέπουμε λιγάκι η μόδα να γυρίζει και εσείς νέα ακριβώς. Γυναίκα, μια κυρία που ασχολείστε με τα τοπικά προϊόντα, με γλυκά του κουταλιού, κάτι που ίσως παλαιότερα οι νέες δεν με το κάνανε και τόσο πολύ. Κοίταξε, και εγώ δεν είχα ιδέα, με πειράματα. Στο σπίτι πειράματα και έτσι το συνεχίσαμε και επαγγελματικά. Έτσι λοιπόν, να είστε καλά. Ευχαριστώ, να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Καλή πρόοδο στο προϊόν. Ευχαριστώ. Χατηροκομικά Δουκίδη λοιπόν, εδώ στην κεντρική πλατεία Κομωτινής, δοκιμάζοντας γεύσεις που μπορούμε να πούμε ότι είναι ιδιαίτερα γνωστές στην περιοχή εδώ. Σωστά. Αλλά και όχι μόνο. Και όχι μόνο. Η εταιρεία ξεκίνησε το 1957 από τον παππού μου σε ένα μικρό χωριό στη Συλλαγανή. Πλέον έχουμε μεταφερθεί στη βιομηχανική λόγω μεγέθους. Τα προϊόντα μας, όπως είπατε, είναι εδώ και 45 χρόνια στην Αθήνα, στις μεγαλύτερες αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Πλέον κοιτάμε, μας γνωρίζει ο κόσμος και πανελλαδικά και στο εξωτερικό. Χαιρόμαστε πολύ για αυτή την πρωτοβουλία, γιατί μας δίνει τη δυνατότητα να γνωρίσουμε τους καταναλωτές μας, να δοκιμάσουν τα προϊόντα μας άμα δεν τα ξέρουνε. Και είμαστε ιδιαίτερα ευχαριστημένοι. Εσείς βρίσκεται στη βιομηχανική περιοχή της Κομωτινής. Σωστά, ναι, ναι. Εκεί είμαστε εδώ και 20 χρόνια. Μεταφερθήκαμε, έχουμε αλλάξει τρεις έδρες μέχρι στιγμής, από το πατρικό σπίτι της οικογένειας σε ένα μικρό εργοστάσιο στο χωριό μας και τώρα πλέον στη βιομηχανική. Και επιχείρηση λοιπόν από γενιά σε γενιά. Σωστά. Εγώ είμαι πρώτος της τρίτης γενιάς. Τι νέους στόχους έχεις θέσει όσον αφορά την πρόοδο σαν και νομίζω ότι ήδη το προϊόν προωθείται και από μόνο του. Προωθείται. Θέλω οπωσδήποτε να διατηρήσουμε την ποιότητά μας. Είναι αυτό που μας ξεχωρίζει, θεωρώ, στην αγορά. Μια σταθερή ποιότητα, μια καλή τιμή. Πρέπει λίγο να αλλάξουμε την εικόνα μας, να γίνουμε πιο σύγχρονοι, πιο μοντέρνοι, να προσελκύσουμε νέο κόσμο, γιατί οι παλιοί μας γνωρίζουν. Θεωρώ ότι αυτή είναι η στόχη μας. Φωτοπία Ενωπία Θράκης λοιπόν, κυρίες και κύριοι, εδώ στην κεντρική πλατεία της Κομωτινής, όπως και σε κάθε τραπέζι και σε κάθε σπίτι. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Εδώ λοιπόν και εσείς στην κεντρική πλατεία της Κομωτινής, στηρίζοντας τόσο την εκδήλωση, αλλά παράλληλα μέσα από αυτό και το δικό σας, τα δικά σας μάλλον προϊόντα. Και πάμε να δούμε λιγάκι πότε ξεκινήσατε τη δική σας επιχείρηση και πώς βαδίζετε όλα αυτά τα χρόνια. Η Ποτοπία Ενωπία Θράκης συμμετέχει πάντα σε κάθε εκδήλωση που διοργανώνει είτε ένας φορέας είτε κάποιος οργανισμός. Έτσι και απόψε συμμετέχουμε στη συνέργεια που γίνεται από την Ομοσπονδία. Όσον αφορά τώρα την Ποτοπία Θράκης και την πορεία της όλα αυτά τα χρόνια, πιστεύω ότι παρά την κρίση που επικρατεί, καταφέραμε να μείνουμε σταθεροί και κερδοφόροι όλα αυτά εδώ τα χρόνια. Καταφέραμε να κρατήσουμε το προσωπικό χωρίς να κάνουμε καμία απόλυση, να μην παραχωρήσουμε καμία μείωση στους μισθούς. Έχουμε αναπτύξει τις αγορές. Σε αυτό βέβαια βοήθησε το γεγονός ότι η εταιρεία είχε εξαγωγικό προσανατολισμό πριν ακόμα από την κρίση. Αυτό μας έχει στηρίξει πάρα πολύ. Δεν θα πρέπει να κρύψουμε όμως το γεγονός ότι στην εσωτερική αγορά υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα. Όσον αφορά το εξωτερικό, πού βρίσκονται τα δικά σας προϊόντα? Μπορείτε να τα βρείτε σε όλο τον κόσμο. Αμερική, Αυστραλία, Ισραήλ, σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Μεγαλύτερη αγορά είναι βέβαια παραμένει η γερμανική. Στη Μέση Ανατολή, Ιράκ, στα Βαλκάνια, παντού. Παράδειγμα λοιπόν, κυρίες και κύριοι, προς μίμηση συγκεκριμένη επιχείρηση και ξεκινώντας από το οικογενειακό μας τραπέζι, έτσι δεν είναι, η παρουσία σας. Ακριβώς. Πιστεύω ότι τα προϊόντα μας συμβάλλουν στη χαρά των ανθρώπων. Να είστε καλά, να είστε ευχαριστούμε καλά. Πολύ. Να είστε καλά.
Δημήτρη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα κυρία Τσακίρη, σε εσάς και τους τηλεθετές του Star Channel Βορείου Ελλάδος. Η πολυσυζητημένη εκδήλωση απόψινή πραγματοποιείται αυτή την ώρα εδώ στην κεντρική πλατεία της Κομωτινής και εμείς δημοσιογραφικά το μόνο που έχουμε εισπράξει πέρα από τη χαρά και όλα τα ενθαρρυντικά και πολλά αυτά είναι τα μηνύματα είναι τον ενθουσιασμό του κόσμου, τον ενθουσιασμό από τους επαγγελματίες, τους επιχειρηματίες της ευρύτερης περιοχής μας, όσον αφορά τη στήριξη που έχουν τόσο από τον Εμπορικό Σύλλογο, την Ομοσπονδία, αλλά βεβαίως και από τον κάθε έναν μεμονωμένο από εμάς που αγοράζουμε τα προϊόντα τους. Μεγάλη κίνηση απόψινή. Πραγματικά, αγορά φέστιβαλ στην Κομωτινή, δεύτερη συνέργεια στη Ροδόπη, 6 τοπικών προϊόντων, πρώτη μέρα των εκδηλώσεων. Γιορτή τοπικών προϊόντων στην κεντρική πλατεία της Κομωτινής, συνδιοργάνωση μεταξύ Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Νομού Ροδόπης και Εμπορικού Συλλόγου Κομωτινής. Πάντα στο πλευρό προσπαθούμε να είμαστε αυτό που ζητάει ο κόσμος. Προσπαθούμε και εμείς με το λιθαράκι μας να προσφέρουμε αυτή τη στιγμή τη δημοσιότητα που θέλει, την αναγνωρισιμότητα, τη γνωστοποίηση των προϊόντων του στην πόλη. Προς αυτή την κατεύθυνση, ώστε να μπορέσει να, ο κόσμος. Να μπορέσει να καταναλώσει τον τόπο του. Αυτός είναι ο στόχος μας, διότι η τοπική οικονομία έχει ανάγκη τον τόπο. Κανέναν άλλον αυτή τη στιγμή. Βλέπουμε ότι από πολλούς επαγγελματίες που είδαμε και γνωρίσαμε ότι πολλά από τα προϊόντα βρίσκονται ήδη στο εξωτερικό και με ιδιαίτερη επίχυση από τους ξένους. Αυτό είναι πάρα πολύ θετικό, ότι έχουμε εξαγωγικές επιχειρήσεις, ειδικά στη βιομηχανική. Μπορεί να είναι πολύ μεγάλη, να έχει οπισθοληθεί η βιομηχανική περιοχή. Αλλά παρόλα αυτές οι υπάρχουσες εταιρείες που έμειναν είναι δυνατές, είναι εξαγωγικές και εδώ δράζουμε τις ευκαιρίες. Γι' αυτό μία εξ αυτών, την ιστορικότερη της περιοχής, με τη μεγαλύτερη εξαγωγική δραστηριότητα, την Ποτοπία Ενωπία Θράκης, το Ούζο 7, το Τσίπορο Αθηνών, θα το βραβεύσουμε σήμερα, διότι από το 1977 είναι εδώ και αποτελεί 180% της παραγωγής, είναι εξαγωγές. Παράδειγμα προς μίμηση λοιπόν, και αν θέλετε λιγάκι να αναφερθούμε και εδώ, μπροστά από το σημείο που βρισκόμαστε τώρα, βλέπουμε Εμπορικό Σύλλογο Κομωτινής, Ομοσπονδία Επαγγελματικών, Βιοτεχνικών και Εμπορικών Σωματείων Νομού Ροδόπης, Σωματείων Συνδεστιακών. Υπαρχία μας η Επαγγελματιών Σαπών και όλα τα σωματεία, όλοι είμαστε μια γροθιά, όλοι οι επαγγελματίες, διότι στα αυτά τα χρόνια της δύσκολης εποχής που ζούμε, της κρίσης, είναι αυτό ένα, ας το πούμε, ένα βήμα για να μπορέσουμε να προσπίσουμε τις επιχειρήσεις μας. Έστω τις πολύ μικρές, τις οποίες εκπροσωπούμε κάθε ψέματα, και αυτές είναι το μεγαλύτερο ποσοστό των επιχειρήσεων στη Ροδόπη, είναι πολύ μικρές επιχειρήσεις. Και εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και αύριο σας περιμένουμε και στη Λευκή Νύχτα Κομωτινής να μιλήσουμε. Τρίτη Λευκή Νύχτα Κομωτινής. Προσφορές, προϊόντα, εκπτώσεις, συναυλίες σε 11 σημεία της πόλης. Καλούμε και τον κόσμο και της Δράμας, που είναι το τοπικό κανάλι εκεί πέρα, η έδρα της και όλης της περιφέρειας, να επισκεφτεί την πόλη μας και αύριο. Κυρία Κωνσταντινίδου, εδώ λοιπόν με χαμόγελο στην κεντρική πλατεία της Κομωτινής και στη συνέργεια 2017. Πάμε να δούμε τι είναι, πώς έχει η εικόνα αυτή που βλέπουμε απόψε εδώ. Πολύ όμορφη εικόνα, μοναδική εικόνα. Όλος ο κόσμος είναι εδώ, στηρίζει. Τον ευχαριστούμε πάρα μα πάρα πολύ. Πολύ μεγάλη συμμετοχή του κόσμου. Παρόλο τον καιρό που δεν μας βοηθάει πάρα πολύ. Αλλά να πω ότι η αγορά φέστιβαλ στην Κομωτινή, πρώτη μέρα σήμερα συνέργεια, έκθεση τοπικών προϊόντων, 30 παραγωγοί είναι εδώ και μας δείχνουν τα προϊόντα τους, μας δείχνουν τι βγάζει η περιοχή μας, τι έχουμε, τι παράγουμε, μπορούμε να το γευτούμε, να το γνωρίσουμε. Αύριο είναι 29 του μήνα η Λευκή Νύχτα της πόλης μας, η γιορτή της αγοράς, η γιορτή της επιχειρηματικότητας. Στηρίζουμε την τοπική οικονομία και το δείχνουμε έμπρακτα για τρίτη συνεχόμενη χρονιά. Όλα τα καταστήματα θα παραμείνουν ανοιχτά μέχρι τις 12 με πάρα πολύ μεγάλες εκπτώσεις, πάρα πολύ μεγάλες προσφορές. Στηρίζουν τους καταναλωτές που θέλουν και μένουν στην πόλη για να καταναλώσουν. Αγοράζω και στηρίζω τον τόπο μου. Είναι το σύνθημα που πρέπει να μας μείνει μετά από αυτό το διήμερο. Στηρίζω σημαίνει ότι στηρίζω την οικογένειά μου, στηρίζω τα παιδιά μου, στηρίζω την κοινωνία, γιατί η εποχή 8ος χρόνος κρίσης. Όλοι ξέρουμε ότι είναι πολύ δύσκολο, όλοι ξέρουμε και ότι ο μήνας Σεπτέμβριος είναι ένας δύσκολος μήνας από άποψη φοροεισπραξιμότητας θα έλεγα. Εμείς εδώ όμως δείχνουμε ότι αγωνιζόμαστε, ότι είμαστε εδώ ένα δυναμικό παρόν και σε συνέργεια με την Ομοσπονδία Εμπορίου και με την Ομοσπονδία του κυρίου Βαφιάδη δείχνουμε ότι η συνεργασία μπορεί να οδηγήσει μόνο σε θετικά αποτελέσματα.
Κύριε Καραλίδη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλο τον κόσμο εδώ της Κομωτινής, της Ροδόπης και της περιφέρειάς μας. Έτσι ακριβώς, από την κεντρική πλατεία της Κομωτινής, Συνέργεια 2017, προώθηση και ανάδειξη των τοπικών προϊόντων μας. Πραγματικά μια εξαιρετική προσπάθεια του τοπικού βιοτεχνικού επιμελητηρίου εδώ πέρα της Ροδόπης, όπου σήμερα αναδεικνύεται μέσα από αυτό με την προσέλευση του κόσμου ότι η συνέργεια που είχε ξεκινήσει από την περιφέρεια μπορεί να πάει καλύτερα όταν δημοσιοποιείται, όταν γίνεται σε δημόσιους λαϊκούς χώρους όπως είναι η σημερινή πλατεία και όχι απομονωμένες στις αίθουσες ξενοδοχείων. Νομίζω ότι η προσέλευση είναι η αναμενόμενη. Ο κόσμος πρέπει να κινηθεί στην αγορά. Αυτός είναι ο στόχος αυτής της προσπάθειας. Κουβεντιάζοντας με την πρόεδρο της Ομοσπονδίας, πήραμε το μήνυμα και νομίζω ότι αυτή η προσπάθεια πρέπει να στηριχθεί περισσότερο από τους περιφερειακούς θεσμούς και τους αυτοδιοικητικούς θεσμούς, ώστε από το χρόνο να είναι μια τριήμερη έκθεση που θα μπορέσει να προσελκύσει μαζί με τη Λευκή Νύχτα περισσότερο κόσμο στην αγορά της Κομωτινής. Αξιέπαινη προσπάθεια, αξίζουν συγχαρητήρια σε όλους τους ανθρώπους που εργάστηκαν γι' αυτό. Εμείς αυτό που μπορούμε να υποσχεθούμε ότι θα είμαστε αρρωγοί σε κάθε προσπάθεια. Και βεβαίως ένα ιδιαίτερο σημαντικό κομμάτι στο οποίο θα πρέπει να σταθούμε και συνομιλώντας και με τους επιχειρηματίες της περιοχής, πολλά από τα τοπικά μας προϊόντα βρίσκονται στο εξωτερικό. Είναι γεγονός ότι πολλά προϊόντα βρίσκονται στο εξωτερικό και πολλοί κόσμος δεν τα γνωρίζει. Εμείς λοιπόν θα πρέπει σαν Θρακιώτες πρώτα απ' όλα και σαν τοπικοί άρχοντες να στηρίξουμε αυτή την προσπάθεια, να στηρίξουμε αυτές τις επιχειρήσεις, γιατί το μόνο που θέλουν είναι στήριξη και ηθική, αλλά και σε ένα βαθμό προωθητικές δράσεις και ενέργειες μεγαλύτερες από την πλευρά της περιφέρειας. Και όχι δράσεις σαν αυτή της 80ης έκθεσης στη Θεσσαλονίκη, στη ΔΕΘ, όπου δυστυχώς οι επιχειρήσεις και τα επιμελητήρια ήταν απόντα από το περίπτερο της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Εμείς λοιπόν θέλουμε ο περιφερειακός αυτοδιοικητικός θεσμός να στηρίζει τέτοιες προσπάθειες, γιατί μόνο έτσι μπορούν να προωθηθούν και τα προϊόντα και να αναδειχθούν οι επιχειρήσεις που, όπως είπατε, έχουν εξαγωγικό προσανατολισμό, αλλά πάνω απ' όλα πρέπει η τοπική αγορά να τους στηρίξει. Ανταποκριθήκαμε στην πρόσκληση του Εμπορικού Συλλόγου και της Ομοσπονδίας των Επαγγελματιών στην Συνέργεια 2017 και με χαρά εκθέτουμε τις δράσεις του Συλλόγου μας, τις φορεσκές μας, τα προϊόντα μας. Είναι μια ευκαιρία οι σύλλογοι της Κομωτινής και του νομού μας να δώσουν προς τα έξω και να κάνουν γνωστό στον κόσμο τις δράσεις τους και την παρουσία τους στα πολιτιστικά δρόμενα. Πάμε να δούμε όμως και τη δικιά σας δράση εδώ, του συλλόγου σας στην ευρύτερη περιοχή μας. Ο σύλλογός μας έχει ιδρυθεί το 1970, μετράει 47 χρόνια, παρών σε όλες τις δράσεις και στις προσκλήσεις του Δήμου της Κομωτινής και σε όλους τους φορείς οι οποίοι μας καλούν. Ωστόσο έχουμε και δικές μας δράσεις. Έχουμε τα Καλογιάννια στις 23 Ιουνίου κάθε χρόνο στον παραδοσιακό Σαρακατσάνικο οικισμό που βρίσκεται στο Γλυκονέρι Ροδόπης. Έχουμε τις βραβεύσεις των παιδιών που αριστεύουν και πρωτεύουν στα γυμνάσια Λύκεια και εισαγωγές στα πανεπιστήμια και στα ΤΕΗ. Έχουμε
διοργανώνουμε διάφορες βραδιές παραδοσιακής συνάντησης με χοροδία γερόντων και με παιδικές βραδιές, τα παιδιά των χορευτικών, καθώς επίσης έχουμε και τις εβδομάδες γευσηγνωσίας και σαρακατσάνικης κουζίνας, τις οποίες ετοιμάζουμε στην πολιτιστική στέγη του Συλλόγου μας, που βρίσκεται στην Αγίου Γεωργίου 23 στην Κομωτινή. Κυρία Τσακίρη, ένα λεύκομα για τα 45 χρόνια του Μορφωτικού Συλλόγου των Ενθράκη Διαβιούντων Σαρακατσανέων για σας και για το ΣΤΑΡ Βορειοελλάδος. Ευχαριστούμε πολύ και εμείς να ευχηθούμε τα καλύτερα για τον Συλλόγό σας. Ευχαριστούμε πάρα και πολύ. Και πάντα έτσι να έχετε κοντά τη νέα γενιά για να μαθαίνει τα ήθη αλλά και τα έθιμά σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά και εσείς πάντα επιτυχίες. Ευχαριστούμε πολύ. Εκπρόσωποι των αρχών και των φορέων, αγαπητοί παραγωγοί, οι οποίοι συμμετέχετε σε αυτήν την προσπάθεια, με πολύ χαρά βρισκόμαστε όλοι μας εδώ για να θαυμάσουμε τα προϊόντα τα οποία με πολύ κόπο αλλά και με πολύ διάθεση ψυχής δημιουργείτε και τα προσφέρετε στο κοινωνικό σύνολο, στην τοπική αγορά και στην τοπική κοινωνία, με αποτέλεσμα έτσι όλοι μαζί να μπορούμε να δημιουργήσουμε όμορφες κοινωνίες, να προβάλλουμε τα τοπικά μας προϊόντα και μέσα από την αξιοποίησή τους και την προβολή τους να χαιρόμαστε και εμείς, αλλά να τα κάνουμε και γνωστά σε όλο τον κόσμο και σε όλη την περιφέρεια αλλά και σε όλη την Ελλάδα. Εγώ εκπροσωπώντας την τοπική εκκλησία θα ήθελα να καταθέσω και να εκφράσω την ευαρέσκειά μου, να συγχαρώ όλους όσους διοργάνωσαν αυτή την εκδήλωση και να παρακαλέσω έτσι τους φορείς μας και αυτούς που είναι υπεύθυνοι για τη διάδοση αυτών των προϊόντων όλοι μαζί να τα προβάλλουμε αυτά, να στηρίξουμε τους ανθρώπους και να χαιρόμαστε κάθε χρόνο και νέους παραγωγούς σε αυτή την προσπάθεια. Να σας καλησπέρισω με τη σειρά μου, να σας καλωσορίσω, σεβασμιότατε, δήμαρχε, γερεβουλευτά, τοπικοί άρχοντες. Να σας καλωσορίσουμε στο Αγορά Φέστιβαλ που γίνεται για πρώτη χρονιά στην Κομωτινή, ένα διήμερο εκδηλώσεων που περιλαμβάνει την πρώτη μέρα τη συνέργεια έκθεση τοπικών προϊόντων στη Ροδόπη και δεύτερη μέρα τη Λευκή Νύχτα. Θέλω να ευχαριστήσω πρώτα-πρώτα όλους τους συμμετέχοντες, τους τοπικούς παραγωγούς, τους παραδοσιακούς συλλόγους της πόλης για αυτή την προσπάθεια την οποία δείχνουμε όλοι μαζί συλλογικά για να δείξουμε τον τόπο μας, τα προϊόντα μας, την τοπική μας οικονομία, διότι πρέπει να γίνει κτήμα μας στην νοημοσύνη μας όλων ότι όσο πιο πολύ στήσουμε τοπική αγορά, τοπική οικονομία, τόσο πιο πολύ μειώνεται η ενεργία, ενισχύουμε τον τόπο μας, προσέχουμε στο εισόδημά μας αυτό το οποίο λείπει σε αυτούς τους καιρούς της κρίσης. Εδώ πέρα θέλω να ευχαριστήσω φυσικά την περιφέρεια, το Δήμο Κομωτινής και τα οικία επιμελητήρια για τη στήριξη που μας δείχνουν όλα αυτά τα χρόνια στις προσπάθειες στην αγορά. Θέλω να ευχαριστήσω τον Εμπορικό Σύλλογο που 3 χρόνια τώρα συνδιοργανώνουμε την πρόεδρο και το Διοικητικό Συμβούλιο, όπως και το δικό μου Διοικητικό Συμβούλιο για την άοκνη προσφορά του όλα αυτά τα χρόνια, διότι δίχως αυτούς τους συνεργάτες τίποτα δεν μπορεί να υπάρχει από έναν άνθρωπο. Δεν θα μακρηγορήσω. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους σας για τις προσφοράς και τη συμμετοχή στον τόπο μας. Σήμερα αποδεικνύουμε ότι όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα για τον τόπο μας, να στηρίξουμε τον τόπο, να στηρίξουμε την τοπική κοινωνία. Αγορά Φέστιβαλ σήμερα, πρώτη μέρα συνέργεια, δεύτερη μέρα Λευκή Νύχτα. Στη Λευκή Νύχτα της πόλης μας γιορτάζει η αγορά, γιορτάζουν οι έμποροι, γιορτάζει η τοπική οικονομία. Όλα τα καταστήματα θα παραμείνουν ανοιχτά μέχρι τις 12. Θα υπάρχει πλούσιο μουσικό πρόγραμμα με πάρα πολλές μπάντες σε όλους τους εμπορικούς δρόμους, πολλά δρόμενα για τα παιδιά. Δεν θέλω να σας κουράσω πάρα πολύ, να ευχαριστήσω όλους τους χορηγούς μας, τους τοπικούς χορηγούς, να ευχαριστήσω την περιφέρεια, αλλά κυρίως δεν θέλω να ξεχάσω και το Τμήμα Τροχέας Κομωτινής που 3 χρόνια τώρα στηρίζει την προσπάθεια αυτή, ρυθμίζοντας την κυκλοφορία στην πόλη μας. Το μήνυμα που πρέπει να αφήσουμε, το μήνυμα που πρέπει να μας μείνει μετά από αυτό το διήμερο της αγοράς είναι το ότι πρέπει να στηρίξουμε την τοπική οικονομία. Αγαπώ, στηρίζω, καταναλώνω και ψωνίζω στον τόπο μου. Ευχαριστώ, να περάσουμε όλοι όμορφα σήμερα, να έχουμε ένα όμορφο διήμερο. Να είστε καλά.
Όπως προαναφέραμε, η τοπική οικονομία είναι τοπικές επιχειρήσεις, η ζωή μας. Από πέρυσι ακόμα πήραμε μια απόφαση στις διοργανωτές να τιμούμε κάθε χρόνο ένα προϊόν, μια επιχείρηση. Πέρυσι είχαμε στον πρωτογενή τομέα, είχαμε περάσει το σκόρδο της Ξελαγανής, φέτος περνάμε στη βιομηχανία, στην μεταποίηση, στην ποτοπία, η Νοπία Θράκης. Μια επιχείρηση που από το 1977 είναι η γέννημα θρέμα επαγγελματιών του τόπου μας. Παλιοί ποτοποιοί, νομίζω 14 αν κάνω λάθος, συνεργάστηκαν, συνέργεια είναι και η μέρα μας, συνεργάστηκαν και έκαναν αυτό τον κολοσσό που έχει ξεπεράσει τα όρια της περιοχής μας. Αποτελεί μια εξαγωγική επιχείρηση, ως το 85% του Ιράκ, παρακαλώ, εξάγεται το ούζο 7 προς εκείνες τις περιοχές και στη Γερμανία. Όταν το 1984 έκαναν την πρώτη εξαγωγή τους στη Γερμανία, ίσως δεν πίστευαν και οι ίδιοι αυτή την επιτυχία που θα είχαν στο εξωτερικό, όσο και στο εσωτερικό. Βέβαια και η τοπική κοινωνία τόσο χρόνια στηρίζει τόσο το ούζο 7, όσο το τσίπουρο εθνών και όλα τα προϊόντα τα οποία έχουν βγάλει τελευταία, τζιν, ουίσκι, βότκα. Ξέρουμε ότι είναι μια κάθετη μονάδα από τους παραγωγούς, από τους γεωργούς, αγοράζουν το σταφύλι. Έχουν πάνω από 80 εργαζομένους. Στα χρόνια της κρίσης εμφανίζουν πραγματικά κερδοφορία. Είναι το δικό τους success story και αυτό το οποίο όλοι μας πρέπει να μιμηθούμε από αυτή την επιχείρηση. Για μας την Ομοσπονδία είναι ιδιαίτερη τιμή, διότι ένας των συνιδρυτών, θα έλεγα, της ποτοποιίας ήταν ο Βασίλης Αποστολίδης, παλιός πρόεδρος της Ομοσπονδίας και πολλά έτη αγωνιστής συνδικαλιστής, η οποία συμμετείχε σε αυτό το όρμα των ποτοποιών και ανέπτυξαν αυτή τη στιγμή αυτό που έχουν μπροστά μας στην ποτοπία Νοπία Θράκης ΑΒΕ με όλα τοπικά προϊόντα. Κύριε Κουδουμάκη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την προσφορά στην πολιετή, στον τόπο και την κοινωνική, διότι γνωρίζουμε ότι η ενεργία είναι ένα κοινωνικό φαινόμενο και αυτής μπορείτε και βοηθάτε στην καταπολέμησή σας. Θα σας παραδώσω μια τιμητική πλακέτα για τα τόσα χρόνια τα οποία προσφέρετε διαρκώς στον τόπο μας από το 1977. Κύριε Πρόεδρε, τα είπατε τόσο αναλυτικά που για μένα δεν έμεινε να πω πολλά πράγματα για την ποτοπία. Είναι μεγάλη τιμή αυτό το βραβείο γιατί δίνεται από ανθρώπους με τους οποίους συστηματικά συναλλαγόμαστε κάθε μέρα. Οπότε για να εκτιμήσετε την προσφορά της ποτοπίας για μας έχει πολύ μεγάλη αξία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πιστεύω ότι έχουμε κάνει γνωστή την πόλη της Κομωτινής σε όλο τον κόσμο. Όλοι ξέρουν πλέον ότι μέσα από την Κομωτινή παράγεται ένα προϊόν το οποίο προσφέρει και χαρά και ευθυμία πάντως, όποιος το πίνει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελλάδα μου όπως θες, φωτιά κι αεράς, στο φως της μέρας. Μια Ευρωπαία στο πλαρί, την άλλη αρχιά πρωτομή, γιατί γυρνά και δείξε μου το δρόμο σου ξανά. Μάτια μου, σαν γράμμα τέλειωτο που έσβησε ο καιρός, μ' ονόματα και χρώματα. Μακριά, φωνιά κι αστέρια σε ξένα χέρια.
όταν πάντα μου γελάς. Παιδιά είμαστε της λησμονιάς. Σ' ακούω χαμένος, σαν ζαλισμένος. Στον ουρανό σου θέλω απόψε να ανεβώ, να σε βρω. Αγκάλιασέ με στο σκοτάδι σου να πω, μάγισσα, σ' αγάπησα. Στον ουρανό σου θέλω απόψε να ανεβώ, να σε βρω. Αγκάλιασέ με στο σκοτάδι σου να πω, μάγισσα, σ' αγάπησα. Ευχαριστούμε. Τα ξωτικά γυρνούν τις μύτες σύντροφια.